όλα τα όνειρα κοιμούνται στο σκοτάδι κι όλα τα θέλω μου δεν βρίσκουν το φως. Τις αμαρτίες που έχεις κάνει δεν γνωρίζω. Δεν είμαι Θεός, δεν είμαι Θεός. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα After Dark. Ο αποσυνός μου καλεσμένος έλειψε έναν ολόκληρο χρόνο, μη σας πω και παραπάνω, από την τηλεόραση. Φέτος επέστρεψε στην τηλεόραση του Sky και είναι το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο για τη φετινή σεζόν. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Λιάγκας. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Να πάμε κατευθείαν να φάμε. Ναι, 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 πάμε κατευθείαν στο φαγητό. Εγώ λέω μην κάνουμε συνέντευξη. Τον άλυσε μας... Γεια σου, Άλκη, τι κάνεις. Καλά είσαι. Μια χαρά. Εγώ είμαι μαγειρικής κανονικά. Παιδιά, εγώ λέω να φάμε πρώτα. Δεν με ρωτήσεις τίποτα. Καλά να σου πω, κανονικά για εξομολογητήριο σου. Να σε πάω καρφί στο εξομολογητήριο. Να ξεκινήσω έτσι. Θα σου κάνει κανονικά για κρεμάλα. Κατευθείαν. Μην κάνεις καν το εξομολογητήριο. Θέμη, δεν χάσαμε το μέτρο. Γιατί δεν καταλάβαμε ποτέ ποιο είναι το μέτρο. Δεν κατάλαβε κανένας μας το γεγονός αυτό ότι έχει μια πολύ σοβαρή διάσταση. Έχω ζητήσει πάνω από 5-6 φορές συγγνώμη, απόλυτα ειλικρινή συγγνώμη, και κατάλαβα ότι όλος αυτός ο κόσμος έχει δίκιο. Είναι άγριο. Τι να σου πω. Και δεν ξέρω ποτέ αν θα το ξεπεράσω. Πριν από 2 χρόνια, 3 αν μου έλεγε, θα βγει σε μια εκπομπή. Και θα κάνει όλα αυτά και που θα κάνει όλα αυτά που θα έλεγα, παιδιά, αποκλείεται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί εγώ είμαι κέντρο παλί, είμαι και. Είμαι ντροπαλή, δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι έξω καρδιά αμέσως. Το ξέρω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα τώρα. Γιατί? Γιατί αυτό που κάνω χρόνια, ρε παιδί μου, και θεωρητικά το κάνω συσταγωγικά και καλά, δεν μου αρέσει να το κάνουν καθόλου οι άλλοι. Τι εννοείς, δεν σ' αρέσει να δίνεις συνεντεύξεις? Όχι, καθόλου. Και το ξέρω ότι δίνω πολύ σπάνια συνεντεύξεις. Ναι. Αλλά τι να σε κάνω, όπως σε φίλος μου. Κάτσε, περίμενε. Το έχω υποσχεθεί από πέρσι. Άλλο το σπάνια. Άλλο σπάνια, το σπάνια. Σπανιότατα. Ναι, άλλο το σπάνια και άλλο δεν μ' αρέσει. Εγώ νόμιζα ότι. Δεν μ' αρέσει, γιατί αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, ρε παιδί μου. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί είναι καλύτερα να είσαι ψαράς παρά ψάρι. Ναι, αλλά άμα δεν έχεις τίποτα να κρύψεις ή να πεις και τα λοιπά, γιατί να. Δεν έχω τίποτα να κρύψω, το ξέρεις καλά ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω. Αλλά είναι άβολο, ρε παιδί μου αυτό. Εντάξει, οκ. Εδώ είμαι για να τα πούμε όλα. Πώς φανταζόσουν την φετινή χρονιά? Έλειπες ένα χρόνο από τη τηλεόραση. Ναι. Καλά δεν είπα, πριν 1,5 περίπου. Όχι, γιατί είχε τελειώσει 1,5 χρόνο το Late Night στον Αντένα. Και μετά ήσουν στο Dancing. Αλλά ήμουν κριτής στο Dancing, οπότε ένα χρόνο εκτός. Ένας χρόνος χοντρικά. Okay. Τηλεοπτικών πραγμάτων. Ναι, κοίταξα, δες, την περίμενα με πάρα πολύ αγωνία. Σου είχε λείψει ή ήσουν ήρεμος? Ρε παιδί μου, ήρεμος ήμουνα, δεν μου είχε λείψει. Απλώς ήθελα να προσαρμοστώ σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε ένα καινούριο κανάλι. Να ξανασυζητηθούμε πάλι στον κόσμο. Έμπαινα πάλι στον καθημερινό στίβο με 2 προγράμματα, με ένα παιχνίδι καθημερινό το απόγευμα και με μια καθημερινή πρωινό-μεσημεριανή εκπομπή, τέλος πάντων, ας πούμε, σχολιαστική lifestyle infotainment εκπομπή. Ήθελα να δω πώς όλο αυτό θα κουμπώσει με μια καινούργια ομάδα που δεν είχα συνεργαστεί με κανέναν μπροστά από τις κάμερες, παρά μόνο με την Ελεάνα που ήταν η αρχισυντάκτρια πίσω από τις κάμερες. Όλο αυτό ήταν ένα καινούργιο πράγμα που ακόμα και τώρα, μετά από 2-2,5 μήνες, το ψάχνουμε, έτσι. Δεν είναι ότι ναι, το έχουμε βρει. Ναι, ναι. Επέλεξα το Sky. Γιατί με εντρίγαραν οι άνθρωποι που μου κάνανε την πρόταση. Έπρεπε να έχεις πάει στο Star, να έχεις πάει κριτή στο GNTM. Στο GNTM, ε. Μαζί με μια άλλη εκπομπή. Δεν μου έγινε τέτοια πρόταση. Να σου είναι δίπλα στην Ηλιάνα. Ναι, ρε παιδί μου, με εντρίγαρε ο Sky, γιατί να σου πω κάτι. Ο Sky δεν έχει, το ξέρεις και εσύ που είσαι ένα χρόνο πριν από μένα, εδώ στο Sky. Δεν έχει αυτό που λέμε το ψυχαγωγικό την προφίλ, ναι, 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 το αμιγός. Δηλαδή, ό,τι έχει κάνει σε ψυχαγωγία είναι τα μεγάλα show. Το Survivor, το Voice, το Ελλάδα έχει ταλέντο. Αλλά σε καθημερινή ψυχαγωγία ο Sky δεν έχει παράδοση. Οπότε με ιντρίγκαρε το γεγονός αυτό ότι πάμε να χτίσουμε μια καθημερινή ψυχαγωγική ζώνη του σταθμού, όπου ουσιαστικά τι θα κάνει, θα ασχολείται με infotainment πράγματα πιο πολύ προς την ψυχαγωγία, μην τρελαθούμε τώρα, και θα ουσιαστικά προβάλλει και τα προγράμματα του σταθμού. Δεν το έχει αυτό μέχρι τώρα ο Sky. Δεν έχει ξανακάνει μεσημέρι, καλά δεν λέω. Κοίτα, Θέμη, τώρα το μεσημέρι, το πρωί, το απόγευμα, ίδιες εκπομπές είναι. Δηλαδή, το μόνο που με διαφοροποιεί σε σχέση με το πρωινό που έκανα με τη ΦΕΗ 6 χρόνια είναι ότι υπάρχει το σχολιαστικό κομμάτι, αλλά δεν υπάρχει το κομμάτι μαγειρική, παρά μόνο κάποιες λίγες, αστρολογία και γυναικεία θέματα. Δηλαδή, να κάνουμε μακιγιάζ, μαλλιά κτλ. Τα κάνουμε και αυτά, αλλά πολύ σπάνια. Υποτίθεται ότι κάνουμε μια εκπομπή με 5 ανθρώπους που είμαστε σε μια ομάδα, κυρίως σχολιαστική. Σχολιάζουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Κυρίως το κομμάτι του lifestyle, αλλά και τα light. Ενημερωτικό πολιτικά. Τα light, έτσι. Δεν είμαστε ο Sky που είναι και ένας
Ας σταματάμε και τρώμε. Τι είναι, στρώς κανονικά. Άλση, τι είναι αυτό. Πω, που φαίνεται τι είναι βέβαια. Κότσι αρνί, με πουρέ παρμεζάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, Θεύη. Και το μαγειρεμένο. Ευχαριστούμε πολύ, Άλση. Γιατί έκανες δηλαδή κότσι για τον Λιάγκεπερ παραγωγή. Γιατί ξέρω ότι είμαι φαγανός. Φαγητό και Γιώργος. Κοίτα, η ζωή μου είναι σταθερή. Το μισό χρόνο κάνω δίαιτα και το μισό χρόνο τρώω. Τώρα είμαι σε μια φάση που δεν κάνω δίαιτα, αλλά ξέρεις, δεν είμαι και στα ντουζένια μου. Δηλαδή είμαι οκ, okay, το ελέγχω το πράγμα. Συγγνώμη, τρώμε κανονικά και μιλάμε. Ναι. Συγγνώμη, δεν λένε στο σπίτι μας από τα χωριά που καταγόμαστε, ρε παιδί μου, ότι όταν τρώνε δεν μιλάνε. Εντάξει, εδώ όμως είσαι σε ένα σπίτι πραγματικά και ναι. Στην παρέα, συγγνώμη, όταν πηγαίνεις με φίλους σου να φας, πας σε ένα σπίτι και τρως, δεν μιλάς. Μπουμπόσισε. Καμισά να πάω. Συνήθως για φαγητό πάμε. Mm. Οπότε τρώμε και μιλάμε. Το κάνουμε πολύ συχνά. Πόπο είναι. Άλυση είναι μαγικό. Είναι συγκλονιστικό. Mm. Σας θυμίζω ότι αυτή τη συνταγή, όπως και όλες τις συνταγές, αυτό που έφτιαξε ο Άλυση για τον Γιώργο Λιάγκα, θα το δούμε αμέσως μετά τη συνέντευξη και το εξομολογητήριο. Step by step, βήμα-βήμα τη συνταγή. Στην υγεία σου, Θέμη, καλή επιτυχία. Στην υγεία μας, σου. Καλή σεζόν. Να είσαι καλά. Γιώργο, όταν έκλεισε στο Sky και σου είπανε ότι η εκπομπή είναι 12 με 2. Ναι. Λοιπόν, προφανώς εκείνη τη στιγμή λες ότι θα είμαι μία ώρα, συνειδητοποίησα σε μία ώρα 5 από το πρωινό. Mm-hmm. 5 από τη Φέη. Θέλω να μπει στην αντίδρασή σου. Η αντίδρασή μου είναι ότι κατανόησαν απόλυτα οι άνθρωποι του Sky ότι δεν θα μπορούσα να είμαι παραπάνω ώρα απέναντι από τη Φέη. Δεν θα μπορούσα να κάνω ένα απολύτως ανταγωνιστικό προϊόν με αυτό που κάνει η Φέη, δηλαδή ένα κλασικό πρωινό όπως το περιγράψαμε πριν. Ναι. Με λίγο σχόλιο, μαγειρική ζώδια. Γιατί στο πρωινό είναι βασικές στήλες η μαγειρική ζώδια και τα γυναικεία θέματα. Το ξέρεις και η μόδα. Δεν θα κάναμε τέτοιο πράγμα. Άρα ουσιαστικά είπαμε ότι με τη Φέη συμφώνησα με τους ανθρώπους του Sky που δείξαν κατανόηση ότι δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση η εκπομπή να παραταθεί προς τα πίσω, δηλαδή να έχει περισσότερη ώρα που να παίζει απέναντι από τη Φέη. Ξεκαθάρισα και στη Φέη, γιατί ο πρώτος άνθρωπος που το μάθε ήταν η Φέη, ότι είναι ένα προϊόν που δεν είναι ανταγωνιστικό γιατί είναι άλλο πράγμα. Οπότε νομίζω ότι τα τρία τέταρτα που είμαι μαζί δεν παίζουν ρόλο και βλέπεις, ας πούμε, ότι τη Φέη τη συγκρίνουν με τα άλλα πρωινά, με τα ομοειδή προγράμματα που είναι εκείνη την ώρα. Υπάρχει όμως ίντριγκα, και ειδικά όταν ακούστηκε ότι θα είσαι απέναντι από την. Η οποία κράτησε, νομίζω, μια εβδομάδα, δύο. Γίνανε άλλα πράγματα στην πορεία, οπότε αυτή η ίντριγκα σβήστηκε γρήγορα. Λοιπόν, επειδή ανέφερε τα άλλα πράγματα και χωρίς να σου κόψω την όρεξη, να πας μόνος σου, ναι, πολύ πολύ ωραία. 7 Νοεμβρίου, 5-7 Νοεμβρίου, θέλω να με βάλεις μέσα στο πλατό, θέλω ρε παιδάκι μου εγώ να καταλάβω, φαντάζομαι και ο τηλεθεατής, τι έγινε εκείνη την ημέρα και όλοι μαζί, όλη η ομάδα, εσύ και όλη η υπόλοιπη παρέα, χάσατε το μέτρο, δηλαδή ήσασταν όλοι εκείνη τη στιγμή, τι να πω, θέλω αλλού, θέλω να βρεις ακριβώς. Θέμη, δεν χάσαμε το μέτρο, γιατί δεν καταλάβαμε ποτέ ποιο είναι το μέτρο. Δεν κατάλαβε κανένας μας το γεγονός αυτό ότι έχει μια πολύ σοβαρή διάσταση. Κανένας μας. Και αν εκτείρω τον εαυτό μου από τότε κάθε βράδυ και αν έχω χάσει τον ύπνο μου και αν έχω χάσει 6-7 κιλά, αυτό είναι το καλό της ιστορίας και αν είμαι πάρα πάρα πολύ και βαθιά στεναχωρημένος, έχει να κάνει με το ότι δεν καταλάβαμε ότι αυτό το γεγονός έχει και μια πολύ πολύ σοβαρή διάσταση. Κανένας μας. Βγάλαμε από το μυαλό μας εκείνη την ώρα ότι υπάρχει και μια κοπέλα στο πλάνο. Δεν το σκεφτήκαμε καν. Θεωρήσαμε ότι είναι ένας τύπος που μπαίνει σε ένα χώρο πανεπιστημιακό και που έχει φτάσει η κοινωνία μας ότι κάνει μια τέτοια πράξη. Αγνοήσαμε ότι υπάρχει κοπέλα, αλήθεια στο λέω. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, χωρίς κανένας μας να πει ότι υπάρχει και αυτή η σοβαρή διάσταση, και αυτό είναι που έχουμε τρελαθεί όλοι μας, ότι κανένας δεν είπε ρε παιδιά, υπάρχει και αυτό. Αυτό θέλω να σου πω. Κανένας. Πώς είστε πέντε, πώς έγινε και όλοι μαζί, όλη η ομάδα. Μπροστά είμαστε πέντε και πολλοί άνθρωποι πίσω από τις κάμερες. Προφανώς, ναι. Εντάξει, πας εκεί λοιπόν και το αντιμετωπίζουμε μια φεδρή διάσταση. Μετά ο ένας έκοβε, ο άλλος έραβε, λέγανε γύρω-γύρω διάφοροι όλοι και βγήκε αυτό το πράγμα ότι υποτίθεται διακομωδήσαμε μια κοπέλα. Ποτέ δεν διακομωδήσαμε την κοπέλα. Ξεκαθαρίσαμε την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει να κάνει η κοπέλα. Καταγγείλαμε την πράξη, εννοείται. Και μετά τότε αντιληφθήκαμε ότι εμείς κάναμε πλάκα με ένα γεγονός πάρα πολύ σοβαρό. Την επόμενη μέρα, δηλαδή τα κορίτσια βγήκαν το ίδιο βράδυ στα social, την επόμενη μέρα ζητήσαμε συγγνώμη, τη μεθεπόμενη ζητήσαμε συγγνώμη, ζητάμε συγγνώμη, έχω ζητήσει πάνω από 5-6 φορές συγγνώμη, απόλυτα ειλικρινές συγγνώμη. Και μετά έγινε βέβαια αυτό που ακολούθησε, να γίνει ένας χαμός στα social media το οποίο το παρακολούθησες, ως ένα βαθμό, ως ένα συντριπτικό βαθμό απόλυτα δικαιολογημένα, διότι θίξαμε ανθρώπους που και εκεί, γι' αυτό έχω στεναχωρηθεί πολύ, γιατί θίξαμε ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, και να το πω και προσωπικά, πίστευαν σε μένα, με έχουν παρακολουθήσει σε μια πορεία πολλών χρόνων να πρωταγωνιστώ στην τηλεόραση. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πει τη γνώμη μου πιο τσιμπημένα από το φυσιολογικό,
αλλά πάντα με ευπρέπεια, πάντα με, χωρίς να έχω σκοπό να προσβάλλω κάποιον. Και εννοείται ότι δεν είχαμε κανένα σκοπό να προσβάλλουμε καμιά κοπέλα, διότι δεν την ξέραμε την κοπέλα και σου εξηγώ ότι δεν την είχαμε στον καμβά του μυαλού μας. Συμβαίνει και στις καλύτερες των οικογενειών. Δηλαδή είναι απόλυτα ειλικρινές αυτό που σου λέω. Όταν το μετά κατάλαβα ότι εγώ είμαι ένας πατέρας με παιδιά και μου συνέβη όλο αυτό το πράγμα, τρελάθηκα διπλά και τριπλά. Και κατάλαβα ότι όλος αυτός ο κόσμος έχει δίκιο. Ακόμα και ο κόσμος που υπερέβαλαν και μου ευχόταν να πάθω καρκίνο, εγώ τα παιδιά μου, να πεθάνουμε, να καταστραφούμε, να αυτοκτονήσουμε. Διότι το ξέρεις ότι εκεί μετά ξεκινάει η παράκρουση και δεν έχει σταματήσει όλο αυτό. Ήρθαν οι αναρχικοί κάτω από το σπίτι μου. Είχα φύγει με τον ένα μου γιο λίγο πριν και θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Και πετάξανε, πώς το λένε, φέι βολάν και βάψανε τους τοίχους και μπογιές. Άγρια πράγματα τα οποία ως ένα βαθμό τα δικαιολογώ. Γιατί ήταν λάθος αυτό που κάναμε. Και το λάθος οφείλουμε να το πληρώνουμε. Και πίστεψέ με, το πληρώνω καθημερινά. Έχω να κοιμηθώ καλά από τις 7 Νοεμβρίου. Κοιμάμαι 2-3 ώρες, ξυπνάω και είναι άγριο. Τι να σου πω. Και δεν ξέρω ποτέ αν θα το ξεπεράσω. Γιατί σου εξηγώ, είναι και το λάθος που δεν υπάρχει πρόθεση. Είναι το λάθος που σου συμβαίνει και πρέπει να ζήσεις με αυτό. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει σε συνέχεια? Δηλαδή, πιστεύεις ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα το έχεις και θα το. Θα το έχω, κοίταξε να δεις. Αυτό έχει να κάνει με μένα. Κατά πόσον μπορώ εγώ να το ξεπεράσω. Αυτό που δίνω το άλοθη στον εαυτό μου, γιατί όλοι ψάχνουν ένα άλοθη, είναι ότι δεν υπήρχε καμία μα καμία πρόθεση. Δεν ήταν θέσιμο αυτό. Δηλαδή, βγήκαμε και είπαμε ότι αυτό το πράγμα είναι ακραίο, είναι βίαιο, είναι καταδικαστέο απόλυτα. Δηλαδή, δεν εκφράσαμε κάποια θέση υπέρ ενός τύπου που έκανε μια, που ασέλγησε τέλος πάντων. Αυτό ήταν απολύτως ξεκάθαρο. Άρα, υπό την έννοια, επειδή και στα χειρότερα δικαστήρια και στις ανθρωποκτονίες ακόμα, κρίνεται και η πρόθεση. Υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε πρόθεση. Δεν υπήρχε στοχοποίηση. Δεν υπήρχε ένας λόγος, ο οποίος να είναι ένας λόγος εναντίον μιας γυναίκας ή οτιδήποτε άλλο, σε καμία περίπτωση. Με ξέρεις χρόνια, ξέρεις ποια είναι η θέση μου για τις γυναίκες, ξέρεις ότι τις λατρεύω τις γυναίκες, ξέρεις ότι όλες οι εκπομπές που έχω κάνει κυρίως στην τηλεόραση απευθύνονται σε γενικά κοινά. Ξέρεις ότι είμαι ένας πατέρας με πολύ μεγάλη τρυφερότητα προς τα παιδιά και με πολύ μεγάλο σεβασμό προς τον άνθρωπο που φέρνει, δηλαδή ακόμα και τώρα την πρώην σύζυγό μου, τη Φέη, ας πούμε, τη θαυμάζω και μόνο που έκανε αυτό το θαύμα και έφερε τα παιδιά μας στον κόσμο, ας πούμε. Ο τελευταίος που θα μπορούσα να είμαι άνθρωπος που θα κάνει πλάκα με μια γυναίκα, είμαι εγώ, πίστεψέ με. Και αυτό είναι που με τυρανάει ακόμα περισσότερο. Μου συνέβη. Πρέπει να ζήσω με αυτό, ελπίζω να το ξεπεράσω και ελπίζω κάποια στιγμή και είμαι σίγουρος, γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά γίνεται, ο κόσμος να μου δώσει το δικαίωμα να με συγχωρήσει, να σου πω. Και να μου ξαναδώσει το δικαίωμα να καταλάβει ότι είμαι ο Λιάγκας που αγάπησαν, που ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια και να ξανακτήσουμε μια σχέση. Ξέρεις, πολλές φορές οι σχέσεις χτίζονται και το μηδενός. Και θεωρώ ότι το έφτασα τώρα το μηδέν, έστω άθελά μου. Γιατί ήταν ένα γεγονός, ένα μεγάλο λάθος, ήταν μια κακή τηλεοπτική στιγμή. Ήταν σαν να πέφτει μαύρο σε μια παρέα 5 ανθρώπων και να μην αντιλαμβάνεται κανένας τι κάνει. Γιατί αν υπήρχε πρόθεση, θα το κάνει κάποιος ή θα έβγαινε κάποιος να πει: παιδιά, μας το έπαινε να το κάνουμε ο τάδε. Δηλαδή έγινε όλο μια παράκρουση ομαδική που για 3 λεπτά, δεν ξέρω πόσο κράτησε, πέφτει μαύρο στο μυαλό και στη σκέψη πέντε ανθρώπων. Το ακούσατε πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή ή το είχατε συζητήσει από πριν σαν είδηση, το ξέρατε? Το είχαμε συζητήσει σαν είδηση από πριν, αλλά μαζί με άλλες 30 ειδήσεις που συζητάμε κάθε μέρα. Κατάλαβες, δεν είναι ότι δώσαμε σημασία, το περάσαμε. Μου λέει, λέμε τα θέματα το πρωί, 1, 2, 3, είπαμε και αυτό. Δεν είναι κάτι που ξεπερνιές εύκολα και σου λέω, γιατί ήταν ένα λάθος το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Γιατί πίστεψέ με, είμαστε. Εσύ με ξέρεις τώρα, τι να σου λέω σε σένα, ξέρεις πως είμαστε σαν άνθρωποι. Και δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Έγινε. Στο δρόμο όταν βγαίνεις, η αντιμετώπιση ο κόσμος. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέρεις, κάποιοι δεν το ξέρουν και καθόλου. Κάποιοι που το ξέρουν μου λένε, έλα μωρέ, δεν έγινε και κάτι μεγάλο. Λέω, όχι, έγινε μεγάλο. Δηλαδή και κάποιοι που πάνε να μου πούνε ότι έλα, δεν έγινε και κάτι. Εγώ σου λέω, όχι, έγινε κάτι. Ήταν λάθος, τηλεοπτικό. Χωρίς πρόθεση σίγουρα. Κάποιοι μου λένε, θα ξεχαστεί. Εντάξει, ο καθένας. Κοίτα, οι άνθρωποι που σε βλέπουν από κοντά και αντιλαμβάνονται ότι δεν είσαι και ο διάολος με διχαλωτή γλώσσα και ουρά, σου φέρονται. Αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτούς που σε ξέρουν προσωπικά. Ναι, ναι. Αναφέρομαι σε αυτούς που μπορεί να λες, τώρα θα πάω στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να έρθει μια κυρία και να μου πει τι ήταν αυτό που έγινε, γιατί okay, το είπατε. Αυτό που μου λένε οι άνθρωποι κυρίως τώρα, μετά από όλο αυτό που έχει γίνει, ότι κάνατε κάτι άσχημο, αλλά και αυτό που έχει γίνει δεν αξίζει κανέναν άνθρωπο. Γιατί και αυτό που έχει γίνει μετά ήταν μεγάλη ανθρωποφαγία, πίστεψέ με. Δεν δίνω άφεση. Δεν λέω ότι. Έχει δίκιο ο κόσμος να είναι θυμωμένος, έτσι. Αλλά και αυτό που ζήσαμε και που ζούμε δεν είναι. Είναι λίγο άγριο. Αυτό που έγινε με τον Ρουβίκο να σε τρόμαξε. Δεν με τρόμαξε. Γιατί ήταν ο Γιάννης στην πισίνα. Στο κολυμπητήριο. Στο κολυμπητήριο, ναι, που πάει. Ναι. Εκείνη τη μέρα δεν ήταν ο Δημήτρης.
Και ήταν η μέρα που τα παίρνουν τα παιδιά, τέλος πάντων, απόγευμα και γύριζαμε γύρω-γύρω, πήγαμε και από το σπίτι και φύγαμε από το σπίτι. Δεν ήμασταν μέσα στο σπίτι. Άρα λείπατε. Άρα λείπατε εκεί. Λείπαμε, αλλά ήμουν νωρίτερα με τον Δημήτρη. Okay. Θα μπορούσε λοιπόν αν έχουμε κατέβει από το σπίτι μισή ώρα πιο μετά, δεν θυμάμαι και το χρόνο τώρα ακριβώς, γιατί δεν ήμουν. Με πήραν από την ασφάλεια και μου είπαν ότι γίνεται αυτό. Θα μπορούσαμε να έχουμε συναντηθεί. Θα ήταν άγριο. Έτσι κι αλλιώς είναι άγριο. Και ήταν το άγχος με αυτό, μήπως πει κάποιος στο σχολείο, στα παιδιά κάτι, δηλαδή, ειδικά στο μεγάλο που καταλαβαίνει τα πάντα. Βέβαια. Γιατί τα παιδιά των 8 χρονών πια δεν είναι παιδιά όπως ήμασταν εμείς 8 χρονών. Είναι παιδιά. Τα 8 είναι 18, 13. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το μεγάλο μου άγχος, σου λέω, γιατί ήταν ρε παιδί μου, μήπως έρθει κάποια στιγμή ο Γιάννης και μου πει μπαμπά, είπες κάτι κακό, ή είπατε στην εκπομπή σου κάτι κακό για μια κοπέλα, γιατί δεν ξέρεις και πώς το μεταφέρουν. Και άντε να πει στο παιδί ότι ήταν λάθος, ότι ήταν. Δηλαδή την εξήγηση που κάνω τώρα σε σένα και στον κόσμο που μας βλέπει. Δεν ίδια, για πρώτη φορά, γιατί δεν τα έχω ξαναπεί αυτά. Σε ένα παιδί τι λες. Χάρηκα γιατί ο Θέμης είναι μέσα στους 2-3 πολύ καλούς μου φίλους. Οπότε δεν αισθάνθηκα ότι έδωσε συνέντευξη, αλλά ήρθα στο σπίτι ενός φίλου μου και κουβεντιάσαμε. Βγήκε Χατζηβασιλείου. Γκρινιάζει υπερβολικά και δεν της αξίζει. Γιώργο Λιάγκα, ήρθε η ώρα της κρίσης. Αυτό φοβάμαι. Υπάρχει κάποια γυναίκα στη ζωή σου αυτή την περίοδο. Πριν από 2 χρόνια, 3 μου έλεγε θα βγει σε μια εκπομπή. Και θα κάνει όλα αυτά που θέλει. Θα έλεγα παιδιά, αποκλείεται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί εγώ είμαι και ντροπαλή. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι έξω καρδιά αμέσως. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεόραση. Επειδή, όπως καταλαβαίνεις, τελειώνει το αγαπημένο μας GNTM σιγά-σιγά. Εμείς εδώ σκεφτήκαμε στην εκπομπή στο After Dark το κενό που θα δημιουργήσει, θα το καλύψουμε εμείς σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, αντί για GNTM, εμείς αμέσως τώρα θα κάνουμε παρέα το GLTV. Ξέρεις τι είναι το GLTV? Γιώργος Λιάγκας TV. Γιώργος Λιάγκας TV. Λοιπόν, θα σου λέω διάφορα πρόσωπα. Μπορεί να είναι και ένα σύριαλ, δεν ξέρω. Και θέλω κατευθείαν ένα σχολιασμό, οτιδήποτε. Okay. Ξεκινάει το GLTV. Φύγαμε. Πάμε. Λοιπόν, ευτυχείτε. Το ευτυχείτε ποιο είναι? Το ευτυχείτε είναι το πρωινό της Κατερίνας Καινούριου. Της Κατερίνας Καινούριου. Στο Open. Κοίτα, θα σου πω, εμένα δεν είναι αισθητικά η τηλεόραση που μου αρέσει. Οι τηλεφωνικές και όλο αυτό, ότι τρεις ηθοποιοί κάθε μέρα παίζουν το ρόλο υποδιόμενοι, τον πατέρα, το χωρισμένο που τα έχει με την κόρη, με την μάνα. Για τα διλήμματα. Για τα διλήμματα, ναι. Η Κατερίνα μου αρέσει η παρουσιάστρια και πιστεύω ότι έχει πορεία στην τηλεόραση. Λαμπερό πρόσωπο, ενδιαφέρει η ζωή της. Okay. Αυτό το κομμάτι, παρότι κάνει τα νούμερα της εκπομπής, τα μεγάλα. Φέτος νομίζω ότι όλοι συζητούν ότι έχει ανέβει πάρα πολύ, ναι, και ότι είναι η χρονιά της. Δεν είναι αισθητικά η τηλεόραση που μου αρέσει. Τι να σου πω. Okay. Δεν το λέω για την Κατερίνα. Η Κατερίνα, σου εξηγώ και πάλι, για μένα είναι από τις top παρουσιάστριες. Και μου το έχεις πει και στο παρελθόν αυτό για την Κατερίνα. Δεν μου αρέσει αισθητικά αυτό το κομμάτι, εμένα. Δεν σημαίνει κάτι. Κάνει νούμερα. Δεν σημαίνει ότι κάνει νούμερα είναι καλό, ούτε ότι όταν κάτι δεν κάνει νούμερα είναι κακό. Παράδειγμα, Ελεονόρα Μελέτη. Πέρσι, τεράστια νούμερα. Φέτος, χαμηλά νούμερα. Δεν παίρνει καλό ρετίνη η κοπέλα. Η ίδια δεν είναι. Δεν ήταν καλή πέρσι και φέτος. Είναι το ίδιο καλή και πέρσι και φέτος. Γρηγόρης Αρναούτογλου. Πέρσι, χαμηλά νούμερα. Φέτος, τεράστια επιτυχία. Mm-hmm. Ο ίδιος δεν είναι. Καλός ήταν και πέρσι και φέτος ο Γρηγόρης. Είναι καλός παρουσιαστής. Πολύ καλός παρουσιαστής. Καλό ολιντίν, κλίμα στον αντένα, μέλισσες. Όλο αυτό. Δεν αλλάζουν τους παρουσιαστές τα νούμερα. Είναι στο εξωτερικό, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό. Στην Ελλάδα, ξέρεις, το χοποιούμε τους παρουσιαστές. Και σου φέρα παραδείγματα. Η Μελέτη, ο Γρηγόρης. Βεβαίως, ισχύουν αυτά που λέτε. Και τον εαυτό μου ακόμα. Δηλαδή, ήταν μια εκπομπή που στην αρχή η δικιά μας έσκυζε σε νούμερα. Όταν συνέβη το γεγονός, πέσαμε σε νούμερα. Η ίδια ομάδα δεν είμαστε. Φυσιολογικό είναι. Ο κόσμος τσαντίστηκε με εμάς. Αλήθεια είναι αυτά. The Voice. Το πιο πετυχημένο talent show. Το πιο πετυχημένο, το βλέπω και το ζηλεύω. Το έχουμε κάνει μαζί τα 2 πρώτα. Στον Αντένα. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ και το Rising Star είχα αγαπήσει. Είναι το πιο πετυχημένο μουσικό talent show στον πλανήτη. Δηλαδή αυτό το έβριμα με τις καρέκλες που δεν βλέπεις και ακούς είναι αξεπέραστο νομίζω. Σου λείπει τώρα που το βλέπεις? Μου λείπει, ναι. Θα ήθελες να είσαι πάλι εκεί? Θα ήθελα να είμαι πάλι εκεί, ναι, μου λείπει. Big Brother. Big Brother, ναι, έρχεται στο Sky τους επόμενους μήνες. Πώς σου φάνηκε όταν το άκουσες? Κοίτα ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει τώρα το Big Brother. Νομίζω ότι έχει αλλάξει. Έχει πάει στη νέα γενιά. Και από ό,τι έχω μιλήσει με τα στελέχη του Sky, μου έχουν πει ότι θα κάνουν πάρα πολύ δυνατή μελέτη στο να βάλουν χαρακτήρες. Ναι, στο να βάλουν χαρακτήρες με τους οποίους να ταυτιστεί κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή βάζουν ψυχολόγους, βάζουν ειδικούς. Πιστεύω ότι θα το φτιάξουν πάρα πολύ καλά από ό,τι ακούω. Και για το τέλος, άφησα το παλιό σου σπίτι, το πρωινό. Το πρωινό.
τη Φέη. Ναι. Κοίτα, η Φέη έχει, το έχει χτίσει. Είναι μια, σου είπα, μετά τη Μενεκά, και εγώ θεωρώ ότι η Φέη είναι η καλύτερη γυναίκα παρουσιάστρια στην Ελλάδα. Το έχει χτίσει, πάει καλά παραδοσιακά όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ χαίρομαι για την επιτυχία τη σχέση τη Φέη και το λέω μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, τελειώσαμε τις εκπομπές. Πάμε γρήγορα σε πρόσωπα. Τσακ μπαμ. Βίκη Χατζηβασιλείου. Γκρινιάζει υπερβολικά και δεν της αξίζει. Η Βίκη είναι πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια και έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Το λέω και με αγάπη μέσα στην εκπομπή γιατί την αγαπάω και πραγματικά τη σέβομαι. Δεν έχει λόγο να βγαίνει για να λέει για ότι ο Α είναι τέταρτος ή τέταρτος. Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα. Ξέρει ο κόσμος, είναι καλή και θα βρει δουλειά και θα ξανακάνει επιτυχία η Βίκη γιατί την αγαπάει ο κόσμος. Δεν έχει λόγο να βγαίνει να γκρινιάζει. Εκείνη χάνει με το να γκρινιάζει. Νίκος Μουτσινάς. Φέτος είναι η χρονιά του. Είναι η χρονιά του. Δηλαδή δεν πάω κάπου που να μην μιλάνε για το. Δηλαδή ο τακουστής να είμαι δίπλα. Μιλάνε για τον Μουτσινά. Το χτίσε πέρσι. Λογικά βλέπεστε κιόλας, έτσι. Είμαστε παιδί μου, μία πόρτα εδώ, η άλλη κάθε μέρα το βλέπω. Είναι, πώς το λένε, πέρσι ήταν η χρονιά που το χτίσε σε ένα μικρότερο κανάλι και φέτος που το απογείωσε σε ένα μεγαλύτερο κανάλι που είναι ο Sky. Το Ζεύος Βαρθακούρη. Δεν έχω καταλάβει. Τι εννοείς? Δεν έχω καταλάβει. Ξέρω, είναι ειλικρινές όλο αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχω καταλάβει ότι είναι ερωτευμένοι, ότι αγαπιούνται. Αλλά επειδή λίγο πινελικώνονται. Αφού αν έτσι μιλάνε στην προσωπική. Έτσι, ναι, αυτό είναι. Εμένα με ξενίζει λίγο. Δηλαδή, έχουν πει κάποιες λέξεις που εγώ δεν θα τολμούσα να τις πω σε μια γυναίκα ή να δεχόμουν εγώ μια γυναίκα να τις πει. Θα τις ζω πραγματικά. Αυτοί νομίζω το ζουν έτσι γιατί κάνουν πλάκα μέσα από αυτό και αγαπιούνται. Οπότε αφού αυτοί περνάνε καλά, περνάνε και οι τηλεθετές καλύτερα. Τι να σας πω. Δεν σου φαίνεται ειλικρινές. Εμένα μου δείχνουν ότι είναι ειλικρινές. Όχι, ειλικρινές μου φαίνεται. Okay. Απλώς μου φαίνεται λίγο. Too much. Για να είναι αληθινό. Δηλαδή, όχι, αληθινό είναι. Αλλά εγώ θα σας ζω με αυτό που τηλεοπτικά. Όχι. Δεν με χαλάει. Εγώ δεν θα μπορούσα να δεχτώ κάποιες από αυτές τις εκφράσεις ή να πω σε μια γυναίκα να μου τις πει μια γυναίκα αυτό. Αλλά αυτή είναι η ζωή τους και είναι αγαπημένη, οπότε όλα οκ. Okay. Και πιστεύω ότι η Αντελίνα θα δεχτεί προτάσεις να κάνει τηλεόραση μετά από αυτό. Μόνη της. Μόνη της, νομίζω, ναι. Και Μέρη Σινατσάκη. Δεν κάνει τηλεόραση τώρα η Μέρη. Είναι πολύ πετυχημένη στο Instagram. Πάρα πολύ πετυχημένη. Εμένα μου αρέσει η Μέρη, το έχω πει. Το ξέρεις ότι είμαι από τους ανθρώπους που τους έχω δώσει δύο φορές. Την ευκαιρία τη έχω κάνει δύο φορές πρόταση και στο πρωινό του Αντένα και στο πρωινό του Μέγκα. Α, και στο Μέγκα, μπράβο, ναι, είσαι μαζί. Δύο χρονιές είμαστε με τη Μέρη μαζί. Μια χαρά. Λοιπόν, αμέσως τώρα θα σου φέρω έναν άνθρωπο ο οποίος σε ξέρει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Απολαμβάνω κάθε φορά τη συνάντησή μας. Θέλω να υποδεχτώ στο After Dark τον κύριο Λάκη Αντωνιάδη. Αγόρι μου, θα βρισκόμασταν εδώ, στο πλατό, δεν το περίμενα ποτέ. Λοιπόν, Λάκη μου, ο Άλση μας. Θα φάμε, Λάκη. Λάκη, θα καλοφάς. Λάκη, θα φάμε καλά. Πρώτη φορά, δεν μας είχε ξανασυμβεί αυτό. Κάθεσαι εδώ, στον Γιώργο. Δεν μας είχε ξανασυμβεί. Ο Λάκης δεν τρώει ξεροσφυρί. Όχι, τώρα θα έρθει ο Άλση. Α, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να πω στους τηλεθεατές ότι ο Λάκης είναι ο κολλητός του Γιώργου Λιάγκα. Ο Γιώργος έχει πει άπειρες φορές ότι δεν έχω πολλούς φίλους, δεν έχω μάλλον καθόλου φίλους, δεν ξέρω κι εγώ τι από το χώρο κτλ. Ο Λάκης είναι όντως. Για σένα τώρα έτσι. Δεν πέταξα να μπιχτούλα. Το έχεις πει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχουν πολλές παιδί μου φίλοι. Γιατί δεν λες όμως ότι για σένα ότι έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε φίλοι κτλ. Ισχύει αυτό, προς Θεού, εννοείται. Απλά νομίζω ότι με τον Λάκη γνωρίζεστε πάρα πολλά χρόνια για τον χώρο. Ο Λάκης, παιδί μου, είναι ένας άνθρωπος που δεν είχε καμία σχέση με τον χώρο. Άλλη δουλειά έκανε, ο άνθρωπος είχε εργοστάσιο με φώτα, τώρα είναι στα κουραζερόπλια. Λείπει τώρα, είναι στα κουραζερόπλια. Συνέχεια εκτός, επικεφαλής. Μεγάλη μας τιμή που σε έχουμε. Ναι. Είναι επικεφαλής. Στην Καραϊβική ήταν, Καραϊβική τώρα. Αλήθεια, επικεφαλής του Ολυμπιακού Κομματιού στα κουραζερόπλια. Λοιπόν, οπότε δεν έχει καμία σχέση. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και μια ειλικρινή φιλία, γιατί δεν υπάρχει καμιά. Δεν έχετε απλά φιλία, καλά. Και είσαστε κολλητοί νομιστή. Δεν υπάρχει. Συνέχεια μαζί είστε. Πώς γνωριστήκατε? Δεν κοιμόμαστε απλώς μαζί. Ναι. Παντρεμένος, κοιμάται σπίτι με τη γυναίκα του. Δεν μου λες πώς γνωριστήκατε, Λάκη. Γνωριστήκαμε στη Βουλιαγμένη. Μέσω κοινών παρεών. Δηλαδή είχαμε κάποιους γνωστούς ο Λάκης, κάποιους γνωστούς εγώ. Ναι. Βγήκα μια-δύο φορές εκεί, ξέρεις, η Βουλιαγμένη είναι και λίγο τόπος διακοπών. Δηλαδή δεν είναι χωριό. Είναι χωριό. Ναι, είναι χωριό. Θα πας για το καλοκαίρι με τις παντούφλες και με το μαγιό. Έτσι, θα πας για παγωτό, θα πας για. Ξέρεις, χαλαρά τα πράγματα. Χωριό. Και κάπως έτσι εκείνη η παρέα γνωριστήκαμε και. Ναι. Και εκτότε πορευόμαστε. Του κάνεις παρατηρήσεις. Ναι, βέβαια. Άμα... Ο Λιάγκας έχει μια ξερολίαση. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ πολλές φορές. Δηλαδή, έχει άποψη για όλα. Δηλαδή, ας πούμε, του τι λες. Βασικά, σαν φίλος, θα προσπαθήσω να τον κάνω να ξεπεράσει. Ακριβώς. Αυτά που νομίζει ότι είναι ένα βουνό μπροστά του. Ενώ στην ουσία δεν είναι ένα βουνό. Σημαντικό. Έτσι. Πολύ αυτό. Έχεις εκμεταλλευτεί καθόλου την επωνυμία του Λιάγκα? Ποτέ όχι.
Βγαίνει με το Λιάγκα, οπότε ξέρει, μπορεί πιο εύκολα να ανοίξει κάποιες πόρτες. Ποτέ, και θέλω να σου πω μάλιστα. Εντάξει, παιδί μου, όταν βγαίνουμε μαζί έξω, συνήθως σου ασκενάει και δεν πληρώνουμε. Αν αυτό εννοεί, οκ, εντάξει, το έχει εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι μαζί. Οπότε τρώω τσάμπα, ναι, οκ, αυτό φαίνεται. Αλλά από αυτή την έννοια και τη δικιά σου εμπορία έχει εκμεταλλευτεί, οπότε εντάξει. Εντάξει, με σένα βγαίνει συνέχεια, παιδάκι μου. Είσαστε και μακριά από μένα. Πε μου κάτι που λατρεύει τον Γιώργο και κάτι που σε εκνευρίζει. Όπω με όλου μα του φίλου. Ένα στοιχείο του χαρακτήρα του που το αγαπάς πολύ και ένα στοιχείο του που σε εκνευρίζει. Στο Γιώργο αγαπάω πάρα πολύ ότι ο λόγος του είναι τεκμηριωμένος πάντα. Ξέρω όλας. Όχι, είναι τεκμηριωμένος. Είναι τεκμηριωμένος. Έτσι. Το τι με νευριάζει στο Γιώργο. Α, δεν με αφήνει να κοιμηθώ μεσημέρι γιατί είμαστε το καλοκαίρι μαζί. Στις διακοπές. Στις διακοπές, ναι. Α, ναι. Ναι. Πρέπει να το πούμε. Ναι. Τώρα, παιδιά, ναι. Ποια θάλασσα, ο Γιώργος. Να, κάτι που μας εμβριάζει το ίδιο. Τώρα μιλάω ο Γιώργαντάς. Λοιπόν, ο Γιώργος στις διακοπές, ο Λιάγκας, εγώ να σας πω, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του λες Σαββατοκύριακο στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ, δεν ξέρω και εγώ πού. Βάζει εκείνη τη στιγμή, προγραμματίζει, λες και είναι ρομπότ. Και από την ώρα που θα φτάσεις μέχρι την ώρα που θα φύγεις, θα αφιερώσει 6 ώρες για ύπνο, μπορεί και λιγότερες, και θέλει με το που θα ξυπνήσει να είναι κάπου συνέχεια. Θέλει ένα πλάνο, ένα πρόγραμμα. Δεν σταματάει. Δεν κάθεται αυτός εδώ πέρα. Ο ποπός δεν κάθεται. Να πας ένα Σαββατοκύριακο κάπου, δεν πρέπει δηλαδή να τα εξαντλήσεις όλα. Όχι, μπορεί να θέλεις και να ξεκουραστείς. Έχουμε πάει διακοπές πολλές φορές ταξίδια. Έχουμε κάνει πολλά ταξίδια με το Θεό μαζί και μου λέει τώρα 3-4 ώρες να χαλαρώσουμε. Του λέω συγγνώμη, ήρθαμε εδώ, πληρώσαμε λεφτά, κάναμε τόνα κτλ. Για να χαλαρώσουμε. Θα γυρίσουμε στην Αθήνα και θα χαλαρώσουμε. Εδώ πάμε να σου είπα ότι πληρώσαμε λεφτά για να είμαστε όλη μέρα σε ένα δρόμο. Πληρώσαμε λεφτά για να καθίσουμε κιόλας. Είμαστε κάθε μέρα σε άλλο δρόμο, όχι στον ίδιο δρόμο. Να πάμε κάθε ώρα και σε άλλο δρόμο, όχι στον ίδιο. Βλέπεις τη Λεωλάκη, στα ίδια λέει η Παναγία μου. Σε πιστεύω απόλυτα. Είδες. Λοιπόν, Γιώργο, είσαι έτοιμος. Συγγνώμη, αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι και πάμε για πιο δύσκολο κομμάτι τώρα. Θα έλεγα το πιο χιουμοριστικό. Εντάξει, okay. Νομίζω ότι είναι πιο χιουμοριστικό. Μαζί σου θέλει μου παντού. Πάμε. Παντού και στην κόλαση. Γιατί εκεί θα σε πάω τώρα. Πάμε. Λοιπόν, τρως κανονικά, μην τρέπεσαι, Λάκη μου. Τρως κανονικά. Στο ξύλο ντρέπομαι, στο φαγητό δεν ντρέπομαι. Να λοιπόν, σίγουρος. Το τρως, θέλω να τσεκάρω το πιάτο σου μόλις επιστρέψουμε. Θα σου πάρω τον Γιώργο, έλα Γιώργο μου. Πάμε. Θα πάμε, έλα από εδώ. Θα πάμε στα έγκατα της γης τώρα. Πού ανεβαίνουμε τώρα? Δεν ξέρω, ανεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε στην κόλαση. Το κολαστήριο είναι κάτω, δεν είναι πάνω. Θα φάω και ξύλο ή μόνο ανάκριση? Ξύλο δεν θα φας εδώ πέρα. Είμαστε γλυκύτατοι. Έτοιμος? Η Γιώργο Λιάγκα, ήρθε η ώρα της κρίσης. Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, θέλω να είσαι απολύτως ειλικρινής. Okay. Αυτό και μόνο. Το έχεις ξαναπεράσει το MAD, οπότε νομίζω το θυμάσαι καλά. Πάμε στην πρώτη μας ερώτηση. Θέλω να μου πεις ποια είναι η πιο σεξι Ελληνίδα αυτή τη στιγμή. Η Λιάνα Παπαγεωργίου. Η Λιάνα Παπαγεωργίου, οκ. Okay. Στο κινητό σου υπάρχει κάποιο application για ραντεβού? Dating app, ξέρεις, είναι διάφορα που εκεί που βρίσκεσαι, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Όχι βέβαια. Καλά, τι όχι βέβαια, γιατί είναι κακό να έχεις δηλαδή ένα dating app. Εκεί που βρίσκεσαι σου δείχνει, ας πούμε, τι υπάρχει, είσαι ξέρεις, κοντά στην περιοχή ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Για να γνωρίζεις νέο κόσμο, το δεν κακό. Το ακούω πρώτη φορά από εσένα. Αποκλείεται. Το ακούω, μα δεν το... Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι όντως ο Γιώργος με το κινητό του και με τα application είναι λιγάκι πίσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Το ξέρω και το υπογράφω αυτό. Θέλω να σας πω ότι τα περισσότερα application και τις περισσότερες λειτουργίες που έχω να κάνω παραπάνω από τις απλές μου τις κάνει ο Θέμης. Οπότε το γνωρίζω ότι είμαι πίσω σε αυτά. Ναι, δηλαδή ο Γιώργος ένα WhatsApp και ένα Viber με το ζόρι. Τέλος πάντων. Το okay. Πολύ. Στα γλέντια μου. Στο τσακίρ κέφι. Υπάρχει κάποια γυναίκα στη ζωή σου αυτή την περίοδο? Όχι, δεν υπάρχει κάποια γυναίκα στη ζωή μου αυτή την περίοδο. Voice από τον Sky ή voice από τον Antenna? Voice από τον Sky επειδή είναι το καλύτερο μουσικό talent show και το κάνει πάρα πάρα πολύ καλά ο Sky και η εταιρεία του Ατσούν. Voice από τον Antenna γιατί συμμετείχαμε εμείς, οπότε έχουμε μια πολύ γλυκιά και πολύ όμορφη ανάμνηση. Βεβαίως. Θέλω να μου πεις με άριστα το 10 να βαθμολογήσεις τον εαυτό σου πόσο καλός εραστής είσαι. 7.
Καλό είναι το 7. Δεν είναι κακό. Ναι, δεν θα πω και κάτω από 5. Από το 6 και πάνω θεωρώ ότι είναι καλά τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι και το πικ, αλλά καλό είναι το 7 ράκι. Ναι. Μια χαρά. Και να πίστευα παραπάνω δεν θα το έλεγα για να μην με βρήσεις. Θέλω να μου πεις. Έχεις δύο πολύ ωραία κορίτσια στην εκπομπή. Uh-huh. Έτσι. Την Κάλια και την Ελένη. Την Ελευθερού και την Τζολάκη. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι η σύζυγος. Την Καγκάκη την βγάζεις εκτός. Εντάξει, τώρα είσαστε φίλοι χρόνια με την Καγκάκη, okay. Οπότε την αφήνω πίσω. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, δεν θέλω να βάλω την Κατερίνα σε αυτό. Λοιπόν, η Κάλια και η Ελένη. Θέλω να μου πεις ποια έχουμε για σύζυγο, ποια διαλέγεις για σύζυγο και ποια για εξωσυζυγική σχέση. Κοίτα, δύσκολη ερώτηση γιατί. Εντάξει, η Τζολάκη θα μου πει ότι είναι παντρεμένη. Είναι παντρεμένη, τώρα ναι. Τι να πω. Δηλαδή, αν πω τώρα εγώ για τη Τζολάκη ότι θα την επέλεγα ως σύζυγο ή ως ερωμένη, θα είναι παρεξηγήσιμο έτσι κι αλλιώς και είναι παντρεμένη γυναίκα. Άρα, επιλέγω και ως σύζυγο και ως ερωμένη την Κάλια. Μα τι να κάνω τώρα. Και όχι τίποτα άλλο, και τώρα μας παίρνει και τηλέφωνο ο Καγκάκη και λέει: Συγγνώμη, εγώ στο πηγάδι. Είμαι λοιπόν, κι εγώ στη λίστα. Την Καγκάκη, να σου κάνω πιο εύκολο. Ναι. Να αφήνω έξω τη Τζολάκη που είναι παντρεμένη και μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Την Καγκάκη ως σύζυγο και την Κάλια ως ερωμένη. Πότε έκλαψες για τελευταία φορά? Έχω κλάψει πολύ το τελευταίο διάστημα. Ποιο σημείο στο σώμα μιας γυναίκας μπορεί να σε τρελάνει? Τα δάχτυλα των χεριών και η αστράγαλή της. Η αστράγαλη. Ναι, ο αστράγαλος. Ναι, δηλαδή, μου αρέσει να έχουν μακριά λεπτά δάχτυλα οι γυναίκες και μου αρέσει να έχει λεπτό αστράγαλο η γυναίκα. Είναι τα δύο σημεία που κοιτάω πάρα πολύ σε μια τι γυναίκα. Τι σημαίνει λεπτό αστράγαλο? Λεπτό να είναι πολύ στενό κατ' οπόδι κάτω, ρε παιδί μου, σαν ναι. Αστράγαλο, ξέρω εγώ αυτό. Μάλιστα. Okay. Πού γούστανε αυτά, τι να σου πω. Προφανώς, ο καθένας με τις ορέξεις του. Okay. Αυτά είναι τα βασικά. Αυτά δηλαδή είναι που σου αρέσουν πιο πολύ. Εντάξει, τα μάτια του ανθρώπου είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς. Άσε μας, Γιώργο, με τα μάτια. Υπάρχουν άλλα. Υπάρχουν τα οπίστια, το στήθος, αυτά. Δηλαδή, όχι, τα μάτια. Δεν έχω τέτοια κολλήματα εγώ. Α, οκ. Okay. Εντάξει. Κορίτσια, να ξέρετε. Τα δάχτυλα και η αστραγαλή σας. Ξέρεις, του ET το δάχτυλο το μεγάλο. Θέλω να μου πεις αλήθεια. Χωρίς να μου αποκαλύψεις το πρόσωπο, είχες ποτέ κάποια φαντασίωση με οποιαδήποτε καλεσμένη σου σε κάποια εκπομπή? Μία και δύο φορές. Πολλές. Πολλές. Να έχουν φιλοξενήσει εκπομπές πολύ ωραίες γυναίκες. Δηλαδή να μην σκέφτεσαι και ερωτικά για μια τέτοια γυναίκα. Ποτέ δεν έχω κάνει κάτι, ούτε έχω κάνει δεν έχω φλερτάρει με καλεσμένη ποτέ. Αλλά πολλές φορές όταν έχει έρθει μια πολύ ωραία γυναίκα, δεν φαντασιώνουμε ερωτικά, αλλά τη βλέπω σε μια πολύ ωραία γυναίκα. Τι, να κλείσω τα μάτια μου δηλαδή. Θες να μας πεις κανένα όνομα? Μια γυναίκα έτσι που έχεις φέρει καλεσμένη και που σου αρέσει πολύ. Δεν θα ήθελα να πω κάποιο όνομα. Εντάξει, οκ. Δεκτό. Μπαίνεις τακτικά και διαβάζεις πράγματα στο social media ή τα αποφεύγεις? Μετά από σχόλια, αυτό που έγινε, ναι. Τα πρώτα σχόλια τα οποία ήταν πάρα πάρα πολλά και ήταν το 99% υβριστικά και απαξιωτικά, δεν έμπαινα να διαβάσω γιατί δεν είχε νόημα. Τώρα που έχει και λίγο κάτι στο πράγμα και υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι που θέλουν να πιάσουμε διάλογο και να ρωτήσουν, όπως με ρώτησες εσύ, τι ακριβώς συνέβη, προφανώς μπαίνω και προφανώς απαντάω κιόλας σε πολλά από αυτά. Ακού τώρα τι έρχεται. Ανέφερε τη Βουλιαγμένη πριν. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγε ότι είναι χωριό, ότι γνωρίζεστε, εκεί γνώρισε και το φίλο στο Λάκη κτλ. Θα έκανε γυμνισμό στη Βουλιαγμένη, σε κάποια πλάση που επιτρέπεται να σε προλάβω, μου πεις ότι απαγορεύεται κτλ. Για 50.000 ευρώ. Όχι. Είναι πολλά τα λεφτά, Γιώργο. Πολλά, πάρα πολλά τα λεφτά. Να κάνω γυμνισμό. Κάτσε, να είμαι μόνο μου τελείω και να μην με δει κανένα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι μια παραλία. Α, θα σου πω τώρα κάτι. Η Βουλιαγμένη που. Θα σου πω τώρα κάτι. Μπορώ να σε απαντήσω. Ναι. Άμα να πάρω 50.000 ευρώ, έχω τις καβάτζες στη Βουλιαγμένη που πραγματικά ξέρω ότι δεν θα με δει κανένα. Όχι, ναι. Να σε βγάλουν μια φωτογραφία εξωτερικά. Όχι, ναι, είναι κάποιος. Εσύ μου λες να είμαι στη Βουλιαγμένη. Εγώ μπορώ να σε πάω σε καβάτζα σε ένα στη Βουλιαγμένη που δεν θα μας δει κανένα. Μόνο μερικοί γλάρι που θα περάσουν. Γιατί έχει και τέτοιες παραλίες Βουλιαγμένη. Άρα υπ' αυτή την έννοια, ναι, θα έκανα για 50.000 ευρώ. Άρα σε μια κανονική παραλία γυμνιστών που έχει και άλλους γυμνιστές και κόσμο μέσα δεν θα έκανα. Προφανώς και όχι. Πού να ξέρω, ρωτάω. Θα κομπλάριζα τους άλλους. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που θέλεις να μάθεις στα παιδιά σου, στα αγόρια σου, για τις γυναίκες. Για τις γυναίκες. Ναι. Τρία πράγματα που θα θέλεις να τους μάθεις. Να τις αγαπάνε, να τις σέβονται και να είναι ευγενικά μαζί τους. Μαζί τους με τις γυναίκες. Να είναι ευγενικοί. Ναι. Σεξ στο φως ή στο σκοτάδι? Σεξ στο φως. Για φως, να βλέπεις τις αντιδράσεις του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την ανταλλαγή. Δηλαδή, όταν με τον άλλο μοιράζεσαι κάτι τόσο όμορφο, να
τον βλέπεις, να βλέπεις τις αντιδράσεις του. Εκτός αν είναι τόσο άσχημο που δεν θες να τις βλέπεις, δεν θέλει να βλέπει ο άλλος τις δικές σου, αλλά θεωρητικά είναι κάτι όμορφο. Οπότε θέλεις να βλέπεις τις ωραίες αντιδράσεις του άλλου ανθρώπου. Εντάξει, άρα πολύ... στο φως. Καλά, δεν σου είπα και με προβολή όπως εδώ στην τηλεόραση. Όχι, αλλά, ένα εντάξει. Φυσικό φως εννοείς, παιδί. Ένα φυσικό φως. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που ντρέπονται γι' αυτό, που θα προτιμούν το σκοτάδι. Θέμη, έχω κοιλιακού στην άντρα πω. Έλεος. Αυτό έχει απόλυτο δίκιο, με αποστόμωσες. Okay. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, γιατί πραγματικά είσαστε πολύ αμαρτωλοί. Μας βοηθάτε πάρα πολύ. Στέλνετε DM στα social media και στο Instagram φυσικά του After Dark να μας βοηθήσετε για τους επόμενους καλεσμένους. Και πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας του Γιώργου Λιάγκα. Τον περίμενα να με πιέσει περισσότερο, αλήθεια είναι. Light με πήγε. Λάκη, παρακαλώ. Θέλω να μου πεις, ναι. Αν ο φίλος ήταν ειλικρινής στο ξεμολογητήριο. Απαντούσα πριν από αυτόν, οπότε ναι. Τι είναι να σε απαντήσεις πριν από αυτόν. Τις ερωτήσεις που έκανες. Ήξερες δηλαδή και καλά πώς θα απαντήσει, ναι. Και έλεγες κατευθείαν. Ναι. Μάλιστα. Ήταν ειλικρινής, ήταν ειλικρινής σε όλες ή... 100%, όπως πάντα. Τι καλός φίλος μου είναι αυτός, παιδάκι μου, τι διαμάντι είναι αυτός. Είναι ειλικρινής, παιδί μου, αυτό δεν ξέρω και εσύ ξέρεις. Άσε μου, ωραία, σ' αγαπάει τόσο πολύ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που σου αγαπάει ο Λάκης. Όχι, είναι αλήθεια. Τα 50.000 ευρώ δεν θα τα έπαιρνε για να κάνει γυμνισμό. Αν σου είπα, θα τα έπαιρνε. Θα τα έπαιρνε, σου είπα. Ναι, θα τα έπαιρνε, αλλά να μην τον δει άνθρωπο. Εγώ λέω να πάει σε μια κανονική παραλέγη μισθό. Όχι, να πάει. Ο Γιώργος ντρέπεται πάρα πολύ. Τι. Ο Γιώργος ντρέπεται πάρα πολύ. Ισχύει. Ξέρω. Λοιπόν, ακούστε τι έχουμε τώρα. Ναι. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ενότητα που δεν θα το πω ότι ήταν δική μου ιδέα. Οι συνεργάτες αυτής της εκπομπής, αυτά τα παιδιά δεν ξέρω ειλικρινά τι κάνουν κάθε μέρα και σκέφτονται πράγματα. Λοιπόν. Θα δεις κάτι το οποίο υπόθηκε σήμερα στην κουβέντα μας, αλλά θα το δεις από μια άλλη οπτική γωνία. Θα το δείτε και οι δύο. Πες ότι έχουμε βγει έξω, έχουμε πιει μια ρακή παραπάνω, ναι. Μια τσικουδιά, κάτι κτλ. Και χαλαρώνουμε λιγάκι. Θα το δεις και δεν θα το πιστεύεις. Παρακαλώ πολύ. Καλό είναι το 7. Δεν κακό. Ναι, δεν θα πω και από 5. Από το 6 και πάνω θεωρώ ότι είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι και το πικ, αλλά καλό είναι το 7. Μια χαρά. Και να επίστρεψα παραπάνω δεν θα το λέω, για να μην με βρει. Δεν ξέρεις πόσο γέλιο βγάζει να δεις μια κανονική κάτω και εσύ, δηλαδή από εσάς να την εκπομπήσω, από καλεσμένους. Βάλτο σε αυτή την, να το πω, δεν ξέρω πώς το κάνετε ακριβώς, slow motion, δεν ξέρω πώς γίνεται. Λοιπόν, slow motion και να ακούς και τη φωνή έτσι. Είναι απίστευτο το χαμόγελο και πώς είναι σαν να έχεις πει... Κανονικά. Ναι. Πολλά ποτά. Κάτι παραπάνω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τζόρτζ, ειλικρινά, ξέρω ότι όντως δεν εμφανίζεσαι. Δεν δίνεις συχνά συνεντεύξεις. Τι περιμένετε από τη νέα χρονιά, να μου πείτε και οι δύο, τώρα που πλέον το 2020. Ρε παιδί, τι να σου πω, εγώ τώρα περιμένω από τη νέα χρονιά να βλέπω τα παιδιά μου να χαμογελαστά και να μεγαλώνουν όμορφα και να είναι ευτυχισμένα. Και για μένα να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και να είναι μια καλύτερη χρονιά το 20 από το 19. Πραγματικά δεν είναι καλή χρονιά το 19. Το 20 ήταν καλύτερη χρονιά. Αυτό και πάνω απ' όλα υγεία. Σου το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πραγματικά, πραγματικά. Και να χαμογελάσεις και να σου βγαίνει πλέον αφόρμητα, να χαμογελάς πολύ. Λάκη. Υγεία και καλές θάλασσες. Η ναυτική. Thank you very, very much. Εμείς ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστώ. Πριν υποδεχτούμε την επόμενη καλεσμένη μας, για να δούμε πώς έφτιαξε ο Άλση αυτό το πάρα πολύ ωραίο κότσι για τον Γιώργο Λιάγκα και το Λάκη.
Αυξητική στήθους ή αυξητική λουτών. Για μένα θα μιλήσω. Ναι, όχι για τη Βάνια, για τη Ματίνα. Αυξητική. Τρέξτε! Γρήγορε σκύλε τη λίστα, τρέξτε στο όρος! Τρέχα. Κάνε τη σκύλα. Επόμενη καλεσμένη μας στο After Dark, ένα κορίτσι που στην ουσία θα το γνωρίσω απόψε για πρώτη φορά. Είναι μία ηθοποιός που βγάζει φοβερή ενέργεια, φοβερή θετική ενέργεια και είναι ίσως και από τις λίγες περιπτώσεις που ένα stage name, ένα έτσι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, είναι πιο γνωστό από το κανονικό. Κυρίες και κύριοι, η Ματίνα Νικολάου. Γεια σας, γεια σας. Τσα. Κορίτσι μου. Τι κάνεις. Καλά είμαι. Πώς χαίρομαι είσαι. Πολύ που είμαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι σπίτι. Πάρα πολύ που σε βλέπω. Έχουμε, εντάξει, έχουμε ξανασυναντηθεί, αλλά στην ουσία νομίζω ότι σήμερα σε γνωρίζω. Ναι. Θα με γνωρίσεις για τα καλά. Ο Άλση μας. Γεια σου, Άλση μου. Τι κάνεις, καλά. Είμαι καλά, μια χαρά. Κοίτα και κουκλάζουν τα τσουκάλια του Άλση. Χαμός. Φτιάχνει πραγματάκια για σένα. Κάνει. Θα δούμε, θα μάθουμε σε λίγο. Εντάξει. Εκπληξούλα. Τέλεια. Αχ, πώς είσαι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Καλά δεν έλεγα πριν ότι στην ουσία είσαι από τις λίγες περιπτώσεις που ένα ψευδώνυμο, ένα stage name, να το πω τέλος πάντων έτσι, νομίζω ότι είναι πιο hot και πιο διάσημο από το πραγματικό ονοματεπώνυμο. Ναι. Δηλαδή, εγώ άκουγα από πέρσι η Βάνια, η Βάνια, η Βάνια. Και λέω, ποια Βάνια είναι αυτή? Η Ματίνα Νικολάου. Ναι, η Βάνια. Η Βάνια, η αγαπημένη μου. Είναι ένας χαρακτήρας που από τότε που τον βρήκαμε με τον Νίκο για μια παράσταση για το Κοκομπλόκο. Ο τρόπος που το στήσαμε και το δημιουργήσαμε αυτό το χαρακτήρα μας έκανε τόσο πολύ να γελάμε και να περνάμε ωραία. Τον αγαπήσατε πολύ και δεν θέλατε να τον αποχωριστείτε. Και μετά από χρόνια λοιπόν, επειδή έλεγα «Αχ, τη Βάνια, Νίκο, τι ωραία που ήταν η Βάνια, τι ωραία που ήταν η Βάνια», ναι, μου λέει, ήρθε αυτή η ευκαιρία, δόθηκε αυτή η ευκαιρία να έρθει και στην τηλεόραση η Βάνια. Εντάξει, από κοντά βλέποντάς σε, είσαι μια άλλη. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί και κάποιοι να μην σε καταλαβαίνουν. Ναι, είναι πολλοί που δεν με καταλαβαίνουν, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό. Γιατί αλλάζω τη φωνή μου, αλλάζω πάρα πολύ την εμφάνιση με τις περούκες μου, με τα ρούχα, τα extreme. Πόση Ματίνα είναι μέσα στη Βάνια? Έλα μου, ξέρεις τι, μερικές φορές. Και εγώ αναρωτιέμαι, υπάρχουν πολλές φορές που οι άνθρωποι, οι πιο δικοί μου άνθρωποι στο σπίτι μου λένε έλα Βάνια. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εγώ επειδή δεν είμαι σαν άνθρωπος πάρα πολύ εκδηλωτική. Είσαι το ακριβώς αντίθετο, σε πολύ χαμηλών τόνων και να το πω έτσι ντροπαλή. Πριν από 2 χρόνια, 3 μου έλεγε, θα βγει σε μια εκπομπή. Και θα κάνει όλα αυτά που θα κάνει όλα αυτά. Θα έλεγα, παιδιά, αποκλείεται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί εγώ είμαι και ντροπαλή, είμαι και. Είμαι ντροπαλή. Δεν είμαι ένα άνθρωπο που είμαι έξω καρδιά αμέσως. Mm-hmm. Αυτό γίνεται με τον καιρό. Εγώ στην αρχή ήμουν επιφυλακτική με την έννοια ότι μια τέτοια περσόνα, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα ο κόσμος αντιδεχτεί ή όχι. Επίσης, δεν είχα ξανακάνει τηλεόραση εκπομπή. Η άγνοια είναι που με έσωσε. Είναι αυτό που λέμε το μεγάλο hit της φετινής σεζόν και της περσινής βεβαίως. Φέτος ακόμα πιο πολύ.
Ποιο πιστεύεις, αν σε ρωτούσα, θεωρείς ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας της? Ο Νίκος δεν γνωρίζει τίποτα όντως από όλα αυτά που γίνονται, παρά μόνο τον καλεσμένο του. Τις εκπλήξεις εννοείς. Τις εκπλήξεις, ξέρει μόνο, ναι. Ξέρει μόνο τον καλεσμένο του και το τι παιχνίδι θα παίξουν. Το θυμάμαι γιατί κάποια στιγμή, όχι τη μέρα που ήρθα καλεσμένος, κάποια άλλη στιγμή είχα βγει τηλεφωνικά και μου είχαν πει την εβδομάδα, αν μιλήσεις με τον Μουτσινά, μην του πεις. Ναι. Ότι θα βγεις, γιατί δεν το ξέρει. Και ναι, όντως, δηλαδή, βγήκε... Κρυβόμαστε, καλέ, κρυβόμαστε στα καμαρίνια, στα πλατό, κρύβουμε πράγματα, βάζουμε κουρτίνες να μην τα βλέπει. Ναι, τέλειο. Φέτος, μερικά, δεν τα ξέρω ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια. Αλήθεια. Ναι, γιατί, στο κρύβουν και εσένα ή δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνουν να μου τα πούνε, αλλά δεν πειράζει κιόλας. Τα βλέπω εκείνη την ώρα. Ο Νίκος ψαχουλεύει, δηλαδή είναι σε φάση που τρέχει και τσεκάρει τι έχετε ετοιμάσει. Όχι, τι κάνετε... καθόλου. Είναι πολύ διακριτικός. Καταλαβαίνει όλο τον αγώνα που κάνουν πίσω τα για παιδιά. Για να βγει ωραίο και αυθόρμητο. Και νομίζω αυτό λοιπόν είναι το μυστικό της επιτυχίας. Έχεις ένα γιο τον Παναγιώτη? Έχω ένα γιο τον Παναγιώτη. Λοιπόν, 11 χρονών. 11 τώρα το Μάρτιο κλείνει τα 12. 12 λοιπόν σχεδόν. Mm. Πες μου τις αντιδράσεις του, γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτή την ηλικία όλοι στο σχολείο θα του λένε είσαι ο γιος της Ματίνας, είναι η μαμά σου η Βάνια. Ναι, μου είπε μια πάρα πολύ ωραία ατάκα τώρα πριν από μερικές μέρες. Μου λέει η μαμά στο σχολείο μου είπανε ότι αν μια συμμαθητριά του, ότι αν ήταν η μαμά μου, είπε συμμαθητριά του και έκανε εκπομπή, εγώ θα ήμουν κάθε μέρα στο πλατό. Και της λέει ο Παναγιώτης, κάθε μέρα ξέρεις τι τραβάει η μαμά μου. Ότι δηλαδή δεν είναι και τόσο ευχάριστο όπως νομίζεις. Ότι δεν είναι παιδική χαρά. Ναι. Σήμερα τα πράγματα είναι καταπληκτικά. Mm-hmm. Φαντάζομαι όμως ότι παλιότερα δεν ήταν έτσι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, βέβαια δεν ήταν. Υπήρχαν δύσκολες στιγμές, Ματινά. Πολλές δύσκολες στιγμές υπήρχαν. Υπήρχε ανασφάλεια. Ανασφάλεια full. Παλιότερα εγώ... ξεκινώντας από το θέατρο τέχνης, από τη σχολή, να συμμετέχω, ναι, να συμμετέχω σε παραστάσεις του θέατρου τέχνης, στην Επίδαυρο το καλοκαίρι, με τις αρχές τραγωδίες και κωμωδίες που γινόντουσαν τότε, ήταν το 99 όταν ήμουν εγώ στη σχολή. Και δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχω δουλέψει και έχω σκηνοθετηθεί και έχω συμπροταγωνιστήσει και έχω παίξει με πάρα πολύ, με πολύ αξιόλους καλλιτέχνες. Και που νομίζω ότι είναι και ένα μυστικό που αυτή τη στιγμή μπορώ να διαχειριστώ όλο αυτό που συμβαίνει. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Η αναγνώριση πάντως, δεν θέλω να πω η καταξίωση, γιατί να μην το βάλω δηλαδή έτσι για την τηλεόραση εννοώ, η αναγνώριση ήρθε 20 χρόνια μετά. Ναι. Και ήρθε από μία τηλεοπτική εκπομπή. Ναι. Έτσι ήταν γραφτό. Να γίνει. Να γίνει. Δεν είναι κάτι που με στεναχωρεί, που με ίσα-ίσα. Ήτανε να έρθει τώρα. Για να μην είχε έρθει σημαίνει ότι έπρεπε να ζήσω όλα αυτά που έχω ζήσει, την εμπειρία αυτή που έχω αποκτήσει στη συγκεκριμένη δουλειά και στο θέατρο και σε αυτά τα λίγα τηλεοπτικά που έχω κάνει. Κάποιοι συνάδελφοί σου σνομπάρουν την τηλεόραση. Ναι. Έχεις κάτι να πεις? Δεν πρέπει ποτέ να είμαστε αρνητικοί για κάτι, γιατί μπορεί να έρθει η στιγμή και έτσι να έρθει η τύχη να το κάνουμε και ενώ το έχουμε αρνηθεί παλιότερα. Δεν νομίζω ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να είναι κλειστός, πρέπει να είναι ανοιχτός. Εννοείς να μην υπάρχουν στεγανά. Να μην υπάρχουν στεγανά. Συμφωνώ 100% μαζί σου, αλλά δυστυχώς και κυρίως στην Ελλάδα θεωρώ ότι βάζουν όλοι ταμπέλες. Για παράδειγμα, μου είπες πριν, ξέρω εγώ, ότι έχεις παίξει στην Επίδαυρο. Ναι. Θα μπορούσαν κάποιοι λοιπόν καλοθελητές να πούνε, τώρα που σε έχουν δει σαν Βάνια, ότι και καλά ότι δεν πρέπει να ξαναπαίξεις στην Επίδαυρο μετά από αυτό. Δεν πειράζει. Εγώ ξέρω ότι μπορώ να ξαναπαίξω στην Επίδαυρο. Και εμένα αυτό μου αρκεί. Με τον Νίκο πώς γνωριστήκατε? Δεν θυμάμαι που έγινε ακριβώς. Πάντως σίγουρα έγινε μέσα από την παρέα Θανάσης Αλευράς. Okay. Ζέτα Μακρυπούλια. Έγινε, δεν θυμάμαι όμως ακριβώς την ημέρα. Άρα σε κάποιο σπίτι ενδεχομένως. Σε κάποιο σπίτι ενδεχομένως. Ξέρω πολύ ότι η Ζέτα ειδικά έχει, της αρέσει πολύ να κάνει μαζόξεις. Σου αρέ, βεβαίως. Με και πολλά επιτραπέζια. Επιτραπέζια, όλα αυτά έχουν γίνει σε... Πολύ όμως. Ναι. Πολύ. Έχουμε παίξει και έχουμε γελάσει και έχουμε περάσει πάρα πολύ όμως. Αλλά δεν υπάρχει, παιδιά. Να σας κάνω... ναι, δεν θα το πω τώρα αυτό, το πω σε λίγο, γιατί θέλω πρώτα να σχολιάσω αυτό. Τι είναι αυτό, άλσιμο, είναι... υπερπαραγωγή. Κεφτεδάκια. Ναι. Με μοτσαρέλα, γραβιέρα και μακαρόνια. Τι λες, το φίλε, αυτό ξέρεις τι είναι. Νομίζω ότι είναι αυτό που λένε comfort food. Ναι. Νομίζω είναι η κατηγορία του φαγητού που το τρως και... όλα. Σε γενικό, ναι, ψυχολο... έχει απ' όλα. Ναι, ναι, φτιάχνεσαι, ρε παιδάκι, δεν υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνατε κλικ αμέσως, δηλαδή άσχετα με το να θυμάσαι την πρώτη φορά. Ναι.
Αμέσως κολλήσατε. Ναι, ξεκινήσαμε. Ο Νίκος, επειδή αυτό το διάστημα που γνωριστήκαμε δεν είχα κλείσει κάποιο θέατρο, δεν είχα δουλειά. Okay. Μου πρότεινε να είμαι βοηθός του, βοηθός σκηνοθέτη σε μια παράσταση για να έχω δουλειά. Μπράβο. Και δεν το είχα ξανακάνει ποτέ. Μου είπε, θέλεις να... Ναι, του λέω, εννοείται. Δεν το είχα ξανακάνει ποτέ, δεν ήξερα τι θα θέλει. Αλλά τα πήγαμε καλά. Και μετά ξεκίνησα να μου γράφει ρόλους. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή όλη η διατρό. Άρα κολλήσατε και αρχίσατε να κάνετε και αρκετά παρέα, ούτως ώστε μετά να φτάσουμε, να φτάσουμε κάποια στιγμή και να γίνει αυτή η συνεργασία. Είναι τέλειο. Πούντος. Να, το πίσω σου. Είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Μαγειρεύεις καλά. Μαγειρεύω καλά. Okay. Απλώς έχουν έρθει έτσι τα πράγματα στη ζωή μου, επειδή εγώ ήμουν σε ένα γάμο, ο οποίος τελείωσε. Και τέλος πάντων με τον μπαμπά του Παναγιώτη χωρίσαμε. Όταν ήμασταν όλοι μαζί, εγώ μαγείρευα καθημερινά, κανονικά νοικοκυρά. Ξύπναγα το πρωί και έφτιαχνα και δύσκολα. Έφτιαχνα μαγειρίτσες. Ναι, τα έφτιαχνα όλα. Παιδί μου, κάνεις μαγειρίτσα εκτός Πάσχα. Ναι. Γιατί, κορίτσι μου? Αρέσει πολύ στο παιδί μου. Α, εντάξει. Okay. Να μην του φτιάξω μία μαγειρίτσα. Άρα εσείς Βασιλόπιτα κόβετε και το, πώς το λένε, και το Πάσχα και τον 15 Αύγουστο. Μελομακάρονα, λέει το. Μελομακάρονα, γιατί όχι. Ναι. Overdose. Δηλαδή, πολύ μουτσινά στη ζωή σου. Πολύ. Και αυτό πολύ ματίνα. Δηλαδή είμαστε. Και ξέρεις τι, το κάνουμε ολοκληρωμένο. Πάω, τον παίρνω από το σπίτι, πάμε μαζί στην εκπομπή. Πάμε μαζί στο θέατρο. Μετά Νικολάκη αλλιώς... βολεύτηκε. Συγγνώμη, δεν οδηγεί. Δεν οδηγεί. Μία, αυτός, μία εγώ. Αλλά τυχαίνει έτσι. Μένετε κοντά. Η απόσταση, ναι. Okay. Ναι. Οπότε κάπως βόλευε και τα λέγαμε κιόλα. Ξέρεις, ήταν ευκαιρία να μιλήσουμε. Έχουμε κάνει και πρόβα. Σωστά, μωρέ, δεν τον βλέπεις κιόλα. Γιατί να με μιλήσετε και στο. Δεν πει να σου έχετε κάνει στο αμάξι πρόβα. Βέβαια. Κανονική. Τα λόγια. Πηγαίναμε για πρόβα και κάναμε λίγο. Ποιος οδηγούσε εσύ? Εγώ. Ξέρεις, δεν είναι όμως fair. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Είναι να οδηγείς και να έχεις το νου στον δρόμο και να θυμάσαι και τα λόγια και ο άλλος δίπλα αθεότητα. Ναι, να αλλά έτσι τα μαθαίνεις πιο εύκολα, γιατί έχεις δύο πράγματα να κάνεις. Και να οδηγείς και να αυτό. Μου λέει δεξιά-αριστερά, γιατί όταν έλεγα τα λόγια δεν θυμόμουν που στρίβω αριστερά ή δεξιά, Μαλία, γιατί ήταν πολλές πληροφορίες. Οπότε βλέπατε δύο τρελούς στη λεωφόρο Κηφισίας, ας πούμε, να πηγαίνουν προς το στούντιο, το στούντιο Α, και δεν γυρίζετε, εκεί δεν βγαίνει το live. Ναι, προς το Α, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εγώ πάντως χωρίς να σε ξέρω, μου δίνεις λίγο την εντύπωση, ρε παιδί μου, και την εικόνα ότι είσαι λιγάκι. Πώς να το πω τώρα, χωρίς να παρεξηγηθώ, γιατί λέω και τον εαυτό μου έτσι, επειδή είμαι στην παρέα, είσαι λιγάκι σουργελό. Ναι, δηλαδή, εισαγωγικά, ναι, ότι. Ναι, ναι, ναι. Δεν σε ξέρω. Κοίταξε, δεν δείχνεις έτσι. Δεν δείχνω έτσι. Ναι. Σου λέω, πρέπει να είναι πολύ οικείο το περιβάλλον για να αφαιθώ. Μάλιστα. Αυτό είμαι λίγο. Κοίταξε, νομίζω τώρα θα σε βοηθήσω για να γίνει αυτό. Ναι, γιατί μην θα μην σου ανησυχείς. Φέρω. Τι. Μην ανησυχείς. Α, να μην ανησυχώ. Οκ. Okay. Γιατί θα σου φέρω ένα πρόσωπο, νομίζω το αγαπάς πολύ. Ναι, για πες. Το κόβω να είναι και αυτό σε αυτή την κατηγορία. Να. Δεν την ξέρω. Δεν την ξέρω και αυτή προσωπικά. Όπως γνώρισα σένα σήμερα, έτσι θα γνωρίσω και αυτή. Είναι όμως μια κοπέλα που, αν δεν κάνω λάθος, γνωριστήκατε χάρη στον Νίκο Μουτσινά. Ναι. Διόρθωσέ με. Δεν ξέρω. Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε στην παρέα μας την αγαπημένη Θωμαΐς Ανδρούτσου. Έλα, 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 το κορμί μου να τα τρελαθώ. Έλα να μην τρελάνεις. Θα τρελαθώ. Γεια σας, γεια σας. Αγαπούλα μου, αγαπούλα μου, τι έγινε. Αγίγα μου, θα σε ξεπροστιάσω. Κάτσε εδώ τώρα, έλα, κάτσε. Αγαπητέ. Τον άφησα σε ξυλό. Καλησπέρα. Τι, πάψη. Τι ήταν αυτό το ελέ. Είναι αυτό το κομμάτι που κάνει στην εκπομπή συνέχεια που κάνει είσοδο. Α, και το έκανε. Λένα Ζευγαρά. Αυτό. Ναι. Τρόμαξα λιγάκι έτσι. Σε τρόμαξα. Ένα φίλο μου. Κορίτσι μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τον άλσι μας τον χαιρέτησες? Όχι, δεν τον χαιρέτησα. Καλησπέρα. Πολύ καλά. Τάφο. Κάτσε, κάτσε. Είναι χωρεθερό το κορίτσι μου, να ξέρεις. Κι εγώ είμαι. Ταιριάξαμε σε αυτό. Λοιπόν, δεν μου λες, αγαπημένη μου, ναι. Τι είναι αυτό το οποίο λατρεύεις στο κορίτσι αυτό? Όχι, για πες. Και τι είναι αυτό επίσης που σου σπάει τα νεύρα? Τι λατρεύω στο κορίτσι αυτό? Το κορίτσι αυτό, το ίδιο. Ένα στοιχείο του χαρακτήρα της, θέλω να μου πεις. Θα κλάψουμε. Ναι. Θέλω πολύ να πες ένα δάκρυο. Όχι. Τι να πω για τη Ματίνα, την αγαπώ βαθιά. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, μια συγκλονιστική φίλη. Ναι. Είναι μια μαγική μητέρα. Έχουμε ζήσει πολύ κοντά. Μια υπερταλαντούχα ηθοποιός. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλο αυτό που της συμβαίνει. Της άξιζε από πολύ καιρό.
Υπάρχει ένα αστείο περιστατικό που θυμάστε, κάτι που έχει συμβεί. Πολύ αστείο. Όταν έτσι είσαι, βέβαια. Τι, θα το πεις ή θα το πω. Πες το εσύ. Έλα, είμαι όλος αυτιά. Λοιπόν, έχουμε πάει σε κάτι μπουζούκια, να το πω. Ναι, ήταν ένα μαγαζί με ζωντανή μουσική, ναι. Μπουζούκια. Τραγουδούσε ένας φίλος γνωστός μας και αυτά. Και... Βέβαια, και είχε μια παρέα η Ματίνα εκεί που ήθελε πολύ να πάει. Εγώ δεν ήθελα να μείνω σπίτι μόνη μου, κάτι κάπως δεν έχει. Οπότε πήγα μαζί της, αλλά δεν είχα καμία διάθεση. Για αυτό το είδος, για το θόρυβο, δεν μπορεί τα μπουζούκια, η Θωμά, είναι πιο πολύ. Όχι, δεν. Ναι, αλλά δεν ήταν η μέρα. Δεν ήταν η μέρα για μπουζούκια. Αλλά δεν ήμουνα και σε καλή κατάσταση να πω τι εγώ θα μείνω. Πήγα. Πίνω ένα κρασάκι, πίνω ένα δεύτερο, πόσο να πιεις όταν δεν σε τραβάει κιόλας. Ναι. Και μου γυρνάει το μάτι να αποθά, δεν ξέρω. Άρχισε να παίζει το καθόταν ήρεμη, είχε καλό. Λέω εσύ, σήκω τώρα, θα χορέψουμε και την αρπάζω. Τον λοιπόν στην πίστα με το ζόρι και τραβάμε ένα τελείριο χορού. Παπά, τι σημαίνει τελείριο, δηλαδή πόση ώρα. Είμαστε όλο μόνες το μας επάνω, όλο το τραγούδι. Ήμασταν οι δυο όλο το τραγούδι, πάνω στην εντάξει. Πίστα, okay. Ναι. Αλλά είναι το τσικουλάτε έτσι κοιτάει, το ήξερε. Το είχε τραγουδήσει σε ένα σύριαλ. Το ήξερα, ναι, γιατί χρειαζόταν να το μάθω για ένα σύριαλ που είχε μια σκηνή που έπρεπε να το ξέρω. Και μόλις το άκουσε, έτσι. Τρελάθηκε. Με άρπαξε από το χέρι. Δεν το πίστευα από τη Θωμαΐς ότι θα ανέβουμε πάνω στην πίστα ενός μαγαζιού να χορεύουμε τσικουλάτε έτσι κοιτάει και με έτσι εξηγείται, Ελένα Ζευγαρά, σήμερα. Εσύ το έχει μέσα σου, ρε παιδί μου. Είναι στο DNA σου, από το τσικουλάτε. Εγώ μην ακούσω, θα ανέβω αμέσως. Όχι, Παναγία μου, κορίτσι μου. Γεια. Λοιπόν, σήμερα θα είμαι πάρα πολύ σοβαρή. Καλέ, πες ένα καλησπέρα, παιδί. Πρώτα θα πω αυτά που θέλω να πω. Η γειτόνισσα μου η Έλενα. Μην είσαι αγενής. Η γειτόνισσα μου η Έλενα. Θέλω να εξηγήσω ότι σήμερα πρέπει να είμαι πάρα πολύ σοβαρή. Γενικά είμαι λίγο αυτό. Αλλά πρέπει να σας εξηγήσω το ρόλο μου. Όταν μπήκε η γειτόνισσα μέσα, ένιωσα ότι θα συμβεί κάτι περίεργο. Κατάλαβα ότι κάτι δεν θα πάει καλά, αλλά. Είναι τόσο γλυκιά και τόσο όμορφη αυτή η κοπέλα που λέω, δεν μπορεί. Θα είναι κάτι οκ. Θα το αντιμετωπίσουμε. Αφήνω εδώ πέρα, δεν θα σας δείξω ακόμα τι είναι. Ναι. Γιατί θέλω, Ματίνα, από σένα μια χάρη. Όπα. Όπως σου είπα, κάνω μαθήματα υποκριτικής. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχεις περάσει από θέατρο τέχνης, δυστυχώς εγώ κόπηκα. Όμως είμαι... Γιατί άραγε. Όμως πέρασα στο ΙΕΚ Άνω Μπαλάνας με εξαιρετικούς καθηγητές. Οπότε δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Έχουμε Άνω λοιπόν. Μπαλάνα. Ναι. Δεν το ξέρεις. Αποκλείεται. Για πες, ποιοι ήταν οι καθηγητές. Γιατί είναι τα δύο καλύτερα. Λοιπόν, και έρχονται Χριστούγεννα. Ωραία. Και μας ζητήσανε όπως όλες τις σχολές θα κάνουμε ένα θεατράκι. Και λέω τώρα τι να κάνω, το μόνο στο σπίτι. Εντάξει, γελίο. Λοιπόν. Το όνειρό μου είναι να παίξω επίδαυρο φυσικά. Ναι, με το Σάκη Ρουβά και τη Χρυσούλα Διαβάτη. Οπότε... Α, και με Ρουβά και με Διαβάτη μαζί. Ναι. Okay. Οπότε ναι. Πραγματικά, ορίστε. Εγώ πρέπει να κάνω το Σάκη. Σκέφτηκα να κάνουμε. Να σε. Εσύ βοηθός μου. Ωραία. Να σε βοηθήσω να. Ναι. Να... Έχω διαλέξει τις σκύλες της Λίσσας από Βάκιες του Ευρυπίδη. Ναι. Θέλω να μου παίξεις και να παίξω μετά κι εγώ και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Α, θες να σου δείξω πώς να το παίξεις. Παίξε το πρώτα εσύ και θα το παίξω μετά εγώ. Α, ωραία. Έπαιξα τις σκύλες της Λίσσας πάρα πολύ καλά. Τις έπαιξα πάρα πολύ καλά, γιατί νομίζω το έχω με την αρχαία τραγωδία κάπως. Ήρθα έτσι και αποθυμένο, είχα καιρό και μου βγήκε όλο το... Τρέξτε! Γρήγορα, σκύλες της Λίσσας, τρέξτε στο όρος! Τρέχα. Κάνε τη σκύλα. Λοιπόν, από λίγο βράχο ή από δέντρο. Πρώτη θα τον δει η μητέρα του. Τις μενάδες κρυφά να κοιτάει και θα κράξει. Ποιος είναι αυτός που τόλμησε και ήρθε σε τούτο εδώ το βουνό. Τις ορισίδιες κόρες του κάδου μου γυρεύοντας το βουνό. Βάχες, ποιος ήρθε. Μου έκανε λίγο... Γιο. Είναι λίγο γιο η τραγωδία μερικές φορές. Θα το κάνω λίγο διαφορετικά. Κάντο μου. Σκύλες της Λίσσας. Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, μου λυθείτε. Εκεί που βακχεύουν οι κόρες του Κάδμου. Δεν γίνεται χωρίς να ξέρεις τα λόγια. Ναι, αλλά εγώ τα κάνω λίγο διαφορετικά. Τέλος πάντων, για πάμε. Ας πούμε, μπορώ το όρος να το πω βουνό. Όχι, φυσικά. Γιατί όχι. Δεν είναι λίγο πιο άμεσο Χριστούγεννα. Κοίταξε, αν το πεις, αν πας από το Μαστάλι Ροξ, ναι, θα μπορείς να το κάνεις. Ωραία, εσύ. Θέλετε... Μαστάλι Ροξ μας κάνεις τώρα. Ακριβώς, μας κάνεις. Να κάνουμε σειρά, εγώ σειρά εσύ. Ωραία, τι. Α, σειρά. Σειρά. Τρελαθούμε. Για κάτω, για να το δοκιμάσουμε. Τρέξτε γρήγορα, σκύλες της Λίσσας. Τρέξτε στο όρος! Εκεί που βακχεύουν οι κόρες του Κάδμου. Κεντρήστε με ίστρο και πάνω ρίξτε. Στο λυσασμένο που ντυμένος γυναίκα. Τις μενάδες κατασκοπεύει. Από λίγο βράχο ή από δέντρο. Πρώτη θα τον δει η μητέρα του.
μωρί. Θέλει να έχει λίγο πιο... Για πες, συνέχισε. Τις μενάδες κρυφά να κοιτάει και θα κράξει. Ποιος είναι αυτός! Που τόλμησε και ήρθε σε τούτο εδώ το βουνό τη ώρα, δύο κόρε του κάθου μου γυρεύοντα στο βουνό. Βάχε ποιο ήρθε, δεν ήταν μια σειρά αυτό. Απλά μου άρεσε που το πω όλο μαζί. Να το πω κι εγώ όλο μαζί. Ναι, από κάτω. Ναι. Ποια μάνα αυτόν τον γέννησε, από σπλάχνα γυναίκα σε αυτόν δεν βγήκε, μα από κάποια λύκαινα ή από λυκηδή γοργόνα στο γένο. Λυκηδή. Τι λάθο, το είπα. Λυβική. Θέμη, δεν το έχουνε. Κάνε έτσι τον τζόκι. Εμπρός. Όχι, ακούστε, παιδιά. Η Ματίνα φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι. Η Έλενα το έχει αυτό σαν αποστολή στο Μαστάλι Ροξ. Πήγε στο Μαστάλι Ροξ, έτσι πάνε. Έχει εντυμένη για να πας δηλαδή πραγματικά στην ειλικρινά. Τρεις μήνες κάνω πρόβα. Τρεις μήνες κάνεις πρόβα σε αυτό. Τρεις μήνες πρόβα. Όχι, γενικά. Αχ, γενικά. Φέρε και αυτό. Το ρόλο μου. Μπράβο. Όχι, έχεις... Μπορώ όμως, μπορείς. Θα σου δώσω το τηλέφωνο μου μετά να κάνουμε μαθήματα. Σε περιμένω αύριο με τις 50 αποχρώσεις του γκρι. Έλα, αγάπη μου τώρα. Ήμουνα πολύ καλή, η φωνή. Έλα, μωράκι μου. Σεντόρια. Πώς θέλεις έτσι τόσο γρήγορα τα διάφορα. Δεν ξέρω, φαντάσου, χωρίς αρδάμ. Πρίμα βίστα. Σε θαύμασα. Όχι, εντάξει, ήταν. Τι ήταν. Τι καταφέρνει, παιδί μου. Άμα θέλει πολύ. Την τρολάρεις. Τίποτα, θα σε αφήσω για λίγο για να πάρω τη φιλενάδα σου. Α, τέλεια. Και να την πάρω στο ξεμολογητήριο. Δηλαδή, μπορείτε να. Εσείς τα. Κι εγώ θα φάω χωρίς κάμερες. Ναι, χωρίς κάμερα, παιδί. Όχι, θα φάω τα καλύτερα. Για να φάει ήρθε. Για να φάει ήρθε. Θα πάνε όλα καλά, τέλεια. Ό,τι πρέπει για να σε βάλω στο ξεμολογητήριο τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Σε στάθηκε κιόλα. Ού, έχω κάνει για τη φωνητική μου. Έτσι σε θέλω. Δυνατή. Για μπε, για μπε. Ελά εδώ. Τι κάνεις στο σταυρό σου. Έλα. Έλα, κοριτσάκι μου. Ω, Παναγία μου. Όλα θα μου τα πεις. Όλα. Δεν θα κρύψω τίποτα. Ματινούλα μου, δεν ξέρεις τι χαρά έχω πάρει. Κι εγώ. Πάντα θέλω ένα καινούριο θύμα στο ξεμολογητήριο. Για να δούμε, Παναγία. Θέλω φρέσκο αίμα. Ωραία, το έχεις. Σε ποιο φετινό σύριαλ θα ήθελες να πρωταγωνιστείς? Σε Άγριες Μέλισσες. Άγριες Μέλισσες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν και δεν... Τι άλλη, γιατί καλέ. Γιατί τέτοιο. Κοίτα, άκου. Αλληλούια είναι κανονικά, αλλά είμαι να πεις κάτι από το Sky. Οπότε περιμένουμε να πεις τις 8 λέξεις στην πολυκατοικία. Εγώ είμαι ειλικρινής. Σε πειράζω, παιδί μου, σε πειράζω. Α, εντάξει. Αλληλούια. Έχεις πει ποτέ, δεν είμαι εγώ. Είναι κάποια άλλη. Δεν έχει έρθει και σου έχει πει, ξέρεις, ναι, μοιάζω κτλ. Γιατί λέγαμε πριν κιόλας ότι. Επειδή φοράς τις περούκες στην εκπομπή και τα λοιπά, μπορεί και να μην και σε καταλαβαίνει. Ναι, το έχω πει, ξέρεις α, γιατί. Για ποιο λόγο, γιατί να ξεφύγεις. Γιατί μία μέρα είχαν έρθει και με είχαν ρωτήσει αν είμαι η Ευρυδίκη. Και είπα, δεν είμαι εγώ. Ποια Ευρυδίκη? Η Ευρυδίκη τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια. Ναι, ναι. Μου λένε ότι μοιάζω πολύ, άρα το έχω πει. Οκ. Okay. Εντάξει, ναι, έτσι εγώ άλλο εννοούσα. Ναι, το κατάλαβα. Αν το πες για να ξεφύγεις. Ναι. Okay. Ήμουνα σε ένα μπαρ και έπινα το ποτό μου με φίλους. Και έρχεται μία κοπέλα με στην τρελή χαρά και μου λέει: «Είμαι πολύ ευτυχισμένη που σε γνωρίζω». Λέω: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ». Εγώ σκεφτόμουν ότι κάπου την ξέρω και δεν θυμόμουν από πού. «Πες μου, είσαι Ευρυδίκη, ε?» Λέω: «Ποια Ευρυδίκη?» Γιατί δεν καταλάβαινε εκείνη την ώρα. Μου λέει: «Η τραγουδίστρια». «Όχι», της λέω. Θέλω να μου πεις ένα κατάλληλο μήνυμα που σου έχει στείλει κάποιος στα social media. Ναι. Τι περιείχε, γιατί σίγουρα έχεις λάβει. Ναι, έχω λάβει. Μου έχουν στείλει φωτογραφία. Φωτογραφία ανατομική. Ακατάλληλη. Ναι. Μου έχουν στείλει. Μου έχουν στείλει, βρε παιδί μου, και μηνύματα να βρεθούμε, να κάνουμε αυτό. Πήγες, φαντάζομαι. Τι, καλέ, όχι, καλέ. Δεν πήγες για ένα καφεδάκι? Όχι. Όχι, δεν είμαι σοβαρή. Δεν πήγα για καφέ. Αλήθεια. Τι είναι αυτές οι βροντές? Μου έχουν στείλει, είπα. Δεν λέω ψέματα. Έλα, βρε, σε πειράζουμε. Λοιπόν, άρα έχεις λάβει φωτογραφίες και έχεις λάβει μηνύματα για να βρεθείς με κάποιον. Ναι. Okay. Ναι. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η τελευταία φορά που ήθελες να ανοίξει γίνα σε καταπιή. Πολύ τώρα, πρόσφατη. Ναι. Στην πρεμιέρα μας, στη Βερβερίτσα. Ναι.
Κάνω ένα χορευτικό, εν πάση περιπτώσει, και εκεί που χορεύω, μπέρδευσαν τα πόδια μου και έπεσα τούμπα. Ήθελα να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Βέβαια δεν το κατάλαβε κανείς, νόμιζε ότι ήταν μέσα. Μπέρδεψες και τη γλώσσα σου μαζί με τα πόδια σου τώρα και όχι, τα πόδια σου. Ναι, έπεσα τούμπα, κανονική. Έχασε την ισορροπία σου, ρε παιδάκι μου, έφαγε σαβούρδα. Σαβούρδα. Okay. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Εντάξει, να σου πω. Σαβούρδα. Σε μια κωμωδία θεωρώ ότι αυτό είναι οκ, okay, αλλά σε ένα δράμα. Άστο. Πιστεύω ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Έχω φάει και σε δράμα τούμπα. Πού έγινε αυτό στην Επίδαυρο? Ναι. Και έτσι όπως έτρεχα, έπεσα τούμπα στη μέση της ορχήστρας. Και μετά σερνόμουν για να πάω στη θέση μου για να μην χαλάσει το σχήμα, γιατί έγινε όλα σχήματα. Αρχαία τραγωδία, τώρα όλα σχήματα. Έφαγα τούμπα, έσπασα και το δάχτυλό μου. Να σου πω, υπάρχει καμία παράσταση που έχει μείνει όρθια? Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι. Γιατί είσαι εμείς Σαβούρδο 2019 και. Έχω σπάσει πόδι σε παράσταση. Έχω σπάσει δάχτυλο. Έχω πέσει από σκαλιά. Είχα κάποια ατυχήματα σε παραστάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Φέρτε μου ένα σκόρδο. Ζω. Ναι, το βλέπω. Και βασιλεύεις. Ο Νίκος Αμπουτσινάς με λέει κατσαρίδα. Πολύ σωστό με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Θέλω να μου πεις έναν καλεσμένο που σας δυσκόλεψε περισσότερο και φέτος και πέρσι. Θα σου πω. Πες. Είχε έρθει πέρσι. Ναι. Ο Σάκης Ρουβάς, πάλι. Το θυμάμαι. Έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν μου έδινε πολύ σημασία, με δυσκόλεψε. Τέτοια δυσκολία. Τέτοια δυσκολία. Μάλιστα. Ναι, γιατί κατά τα άλλα περνάμε πάρα πολύ ωραία με τους καλεσμένους που παίζουν. Τι ήθελες να κάνεις με το Ρουβά, δηλαδή, παιδάκι μου? Δεν μου δίνει καλέ, δεν με κοίταζε. Μάλιστα. Δεν έκανε έτσι, δεν με κοίταζε καθόλου, Σάκη. Κοντζάμ Βάνια, πήγες κοντά και τα λοιπά. Και είμαι σίγουρος με αυτή την ωραία θηλυκή φωνή. Γεια σου, Σάκη. Και δεν γύρισε ο Ρουβά να σε δει. Μα δεν γύρισε να με δει. Πώς γύρισε? Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Πραγματικά. Μήπως επέταξαν τίποτα bodyguards έξω, δεν και ξέρω. Και ένα άλλο ήταν ωραίο. Ποιο? Κάναμε κάτι διάφορο. Εγώ βγαίνω με διάφορους σαν Βάνια για φαγητό έξω. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ναι, ναι, το ξέρω. Βγήκα και με τον Πέτρο τον Ιακωβίδη. Και κάποια στιγμή, έτσι όπως κάναμε το γύρισμα και μιλούσαμε από κοντά, που έκανα εγώ. Του ζήτησα συγγνώμη του ανθρώπου, γιατί πραγματικά αυτό που έβλεπε πρέπει να ήταν αποτρόπαιο. Γέλαγε. Τι του έκανες, δηλαδή, κατάλαβα. Ήμασταν εδώ κοντά και του έκανα τέτοια που κάνω στη Βάνια. Όλα αυτά. Και δεν είναι ωραίο αυτό, και εσείς που το βλέπετε τώρα είναι ωραίο. Να σου δώσω τρεις λέξεις. Να. Εσύ βασικά θα μου τις δώσεις. Α. Λοιπόν, εγώ σου δίνω να πεις τρεις λέξεις, ναι, για τη Βάνια, ναι, στο κρεβάτι. Τη Βάνια στο κρεβάτι? Ναι. Εύκολο. Λοιπόν, η Βάνια, μη σταματάς. Ναι. Θέλω πάλι. Αχόρταγη. Αυτό, αχόρταγη. Και τι άλλο. Θέλω κι άλλον. Θέλω κι άλλον, ναι, όχι κι άλλο. Κι άλλον. Κι άλλον. Ναι. Όπου αχόρταγη επί τρία. Επί τρία. Μα τι να. Θέλω να κοιτάξεις την κάμερά σου. Είναι αυτή ευθεία αριστερά. Ναι. Μπράβο, ο κύριος εκεί που σου κάνει νόημα. Ναι. Λοιπόν, και θέλω για τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, ναι, η Βάνια, ναι, να μιλήσει ερωτικά. Γεια μου. Είμαι η Βάνια μου. Αν δεν με έχεις γνωρίσει, πρέπει να με γνωρίσεις. Μην αργείς. Είμαι η καλύτερη. Η ιδανική. Η μοναδική. Η μία, η απολαυστική. Σε παρακαλώ, μη χάνεις το χρόνο σου. Έλα. Έλα μαζί μου. Σίγουρα εντριγκάρεις αυτόν ο οποίος ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν εντριγκάρω. Δεν εντριγκάρω. Λοιπόν, ναι, έχεις να διαλέξεις ένα από τα δύο. Α. Δείπνο με αειδιαστικά φαγητά όπως κάνετε στην εκπομπή. Ναι. Ή σεξ με τον Νικό Μουτσινά. Θα τρώγαμε ωραιότατα τις βλακίες που τρώμε στην εκπομπή. Άρα δείπνω με διαστικά φαγητά. Ναι. Η επιλογή. Οκ. Okay. Νίκο, ξέρεις, δεν γίνεται. Κακό. Προτιμάς τους μικρότερους ή τους μεγαλύτερους άντρες? Τους μικρότερους. Δεν να κάνω τώρα. Όχι πολύ όμως. Να μην... Και οι μεγάλοι καλοί είναι. Λοιπόν, δεν είσαι τώρα η Ματίνα. Ίσως σταμάτης. Θέλω να μου πεις... Ναι. Με ποια από τις προηγούμενες δύο συμπροταγωνίστριές σου θα έκανες σχέση ή αρπαχτή? Με την Τωρέτα Παπαδημητρίου ή με τη Μαρία Σολομού? Είσαι ο Σταμάτης, δεν είσαι ούτε η Ματίνα ούτε η Βάνια. Α, ο Ντορέτα. Ντορέτα. Ωραία, δεκτό. Θα άφηνες τον σύντροφό σου να δει το κινητό σου τηλέφωνο? Φυσικά, ναι, ναι.
Εσύ γενικά κοιτάς κινητά όταν είσαι σε μια σχέση? Όχι, πια. Πια. Ναι. Ακούγεσαι σαν να είσαι λίγο καμένη από αυτό. Ναι. Τι έχει συμβεί? Είχες βρει κάτι? Όντως. Είχα βρει τα πάντα. Λοιπόν, αυξητική στήθους ή αυξητική λουτών? Για μένα θα μιλήσω. Ναι, όχι για τη Βάνια, για τη Ματίνα. Αυξητική στήθους. Στήθους, γιατί? Όταν δεν έχεις, είναι ωραίο να έχεις. Επιτέλους, είσαι μόνη. Έχεις ξεφύγει, έστω για λίγο, από τον Νίκο Μουτσινά. Ναι. Θέλω λοιπόν τώρα να κοιτάξεις την καμερά σου, ναι, και να τον προκαλέσεις, ναι, όπως του αξίζει. Τι να τον προκαλέσω τώρα, τον Νίκο? Νίκο, σε προκαλώ να είμαστε φίλοι για πάντα, να μην μου θυμώσεις ποτέ, να με αγαπάς πάντα και θα το κάνω κι εγώ το ίδιο για σένα. Αχ, πολύ γλυκό. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό. Για να δούμε το ποσοστό αγιότητας της Ματίνας Νικολάου. Ναι. Πώς θα το δούμε? Τι πρέπει να κάνω? Έρχεται τώρα. Α. Αλλά ούτε και ο αμαρτωλός Γιώργος Λιάγκας θα πήγε άσχημα, αφού με 93% είναι δεύτερος στο top 10. Αυτά, αμαρτωλά αγγελάκια μου, μέχρι στιγμής. Λοιπόν, είπε κάπου ψέματα ή όχι? Δεν νομίζω, όχι. Δεν με πείθεις τώρα, ξαφνικά άλλαξε το πρόσωπό σου. Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή και εσύ υποκρίνεσαι. Θες να μου πεις ότι ναι, μπορεί να υποκρίθηκα, αλλά υποκρίθηκα κακά? Υποκρίνεις καταπληκτικά, καταπληκτικά. Είσαι για το Όσκαρ. Όχι, ήταν ειλικρινής. Δεν ήμουν, ρε παιδί μου. Ναι, καλέ. Πολύ, δεν έχω... δεν έχω να κρύψω κάτι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Είσαι στον Α, έτσι? Είμαι στον Α, σπίτι είναι. Δευτέρα και Τρίτη βράδυ. Μια πολύ ευτυχή συγκυρία. Μάλιστα. Δεσποινείς εσείς με τη Βερβερίτσα, θα πάτε φουλ, φαντάζομαι. Μέχρι... Θα πάμε φουλ μέχρι Πάσχα. Εγώ τώρα θα κάνω ένα φοβερό δώρο στον Νίκο Μουτσινά. Παρακαλώ πολύ, για δώστε βάση. Για να δούμε κάτι. Τον Πέτρο τον Ιακωβίδη. Και κάποια στιγμή ήμασταν εδώ κοντά και του έκανα τέτοια που κάνω στη Βάνια. Όλα αυτά. Και δεν είναι ωραίο αυτό και εσύ που το βλέπετε τώρα, είναι ωραίο. Είναι ωραίο αυτό, είναι ωραίο. Να τη βλέπει ο κόσμος, γι' αυτό με αγαπάει. Με λυπάται. Όταν είδα τον εαυτό μου να μιλάει σε slow motion με τη φωνή της Βάνιας, που δεν είναι και φυσιολογική, και έπεσε και το slow motion από πάνω, έπαθα σοκ, γιατί πραγματικά είναι αποτρόπαιο το αποτέλεσμα. Όχι, είναι... Δεν με κολακεύει καθόλου, αλλά δεν πειράζει. Τσαλακώνομαι. Τσαλακώνομαι. Τώρα το κατάλαβα. Δεν σε λυπάμαι τον κόσμο, σε λατρεύει ο κόσμος. Ξέρεις, και με το μαλλί το κανονικό έτσι είναι που... και είμαι ωραία ντυμένη. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Είναι λάθος. Ποιο είναι λάθος? Όλο αυτό που είδα εγώ τώρα. Εντάξει, τώρα σε λίγο θέλει το περίβλημα. Πρόσεξε, το βλέπεις από μια άλλη οπτική γωνία. Ένας να έχεις πει λιγάκι κάτι και να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Εδώ είναι σαν να έχω πει ότι υπάρχει στον κόσμο. Το Βόσπορο. Κορίτσια, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις δύο. Αλήθεια, σας το λέω. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μ' αρέσει που σας γνώρισα και τις δύο σήμερα. Δεν είχαμε στην ουσία γνωριστεί ξανά. Μπορεί να είχαμε βρεθεί, και όντως είχαμε βρεθεί στο παρελθόν, αλλά να κάτσουμε να μιλήσουμε έτσι και να τα πούμε δεν. Ποτέ. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πέρασαμε πολύ ωραία. Thank you very, very much. Thank you, thank you. Να είσαι καλά. Πάμε εμείς τώρα να δούμε πώς έφτιαξε ο Άλλης αυτό το υπέροχο comfort food, όπως το αποκάλεσε προηγουμένως, για τα κορίτσια μας. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά.
Όλα τα όνειρα κοιμούνται στο σκοτάδι κι όλα τα θέλω μου δεν βρίσκουνε το φως. Τις αμαρτίες που έχεις κάνει δεν γνωρίζω. Δεν είμαι Θεός, δεν είμαι Θεός. Πες μου που γυρνάς στα αγριά μεσάνυχτα. Πες μου που ανοίγεις πάλι την καρδιά σου. Πες μου που γυρνάς κι είναι πια χαράματα. Πες μου που έκρυψες τα μάτια.